Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Μεγάλη Τετάρτη, 27 Απριλίου. Μαζί μας σήμερα καλεσμένοι είναι ο κύριος Στέλιος Αμερικάνος, αναπληρωτής πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Είναι ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, βουλευτής Δημοκρατικού Συναγερμού Επαρχίας Λιμεσού. Θέμα συζήτησης: τα προεκλογικά νομοθετήματα, το Κυπριακό και οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και πόσο θα μας επηρεάσουν, μιας και η πρόσφατη ιστορία μας έχει δείξει και διδάξει ότι σχεδόν πάντα ακολουθούμε τα κακώς κείμενα. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, πρώην Επίτροπο Περιβάλλοντος και υποψήφιο βουλευτή στο κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, και τον κύριο Πάμπο Χρυσοστόμου, υποψήφιο βουλευτή ΑΚΕΛ Επαρχίας Αμοχώστου, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Κώστα Σκαρπάρη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων, θέμα συζήτησής μας, οι μισθοί και τα επιδόματα των συνταξιούχων. Περνάμε στο πρώτο μέρος και στους φιλοξενούμενους μας, που είπαμε είναι ο κύριος Στέλιος Αμερικάνος και ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής στην Επαρχία Λιμεσού. Κύριε, καλώς ήρθατε. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Κύριε Μιχαηλή, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω πρώτα με τον κύριο Αμερικάνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Για να μας κάνει έτσι μια πρώτη τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει ένα διαφορετικό εθνικό συμβούλιο από αυτό που ήταν μέχρι σήμερα. Ένα lifting χαρακτηρίζεται από πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Εσείς πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό ως Συμμαχία Πολιτών? Προς το παρόν, η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι στην ουσία να καταργήσει το Εθνικό Συμβούλιο. Δεν έχω αντιληφθεί ότι η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να συνεχίσει το Εθνικό Συμβούλιο σε μια διαφορετική μορφή. Από την άλλη όμως, συμφωνώ πλήρως ότι το Εθνικό Συμβούλιο με τον τρόπο που λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, μέχρι σήμερα, δεν προσφέρει αυτά τα οποία απαιτούν οι Κύπροι πολίτες. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά για να μπορεί να παράξει έργο, να μπορεί, αν θέλετε, να επιτελέσει την αποστολή του, θα πρέπει να υποβοηθηθεί από εξειδικευμένες ομάδες και εμπειρογνώμονες, οι οποίες κατέχουν τις διάφορες πτυχές του αντικειμένου. Δεν μπορούν οι πολιτικοί να συνεχίσουν να νομίζουν ότι τα γνωρίζουν τα πάντα. Και στην Κύπρο νομίζω ότι πάσχουμε από αυτή την ασθένεια. Οι Κύπροι πολιτικοί νομίζουν ότι κατέχουν τα πάντα. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Συνεπώς, αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όντως εκτιμά ότι χρειαζόμαστε ένα καινούριο Εθνικό Συμβούλιο, θα συνταχθούμε με αυτή του την άποψη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιληφθεί ότι μια σειρά από δικές του ενέργειες δεν έχουν βοηθήσει προς την ορθή λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου. Τι ακριβώς εννοείτε? Αναφέρομαι βεβαίως στην άρνηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από την αρχή της θητείας του να δίνει τη δυνατότητα στα κόμματα που παρευρίσκονται στο Εθνικό Συμβούλιο τα έγγραφα των συνομιλιών. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που γινόταν και πριν? Πριν δίνονταν τα έγγραφα των συνομιλιών. Επί διακυβέρνησης Χριστόφια, όλα τα έγγραφα που κατήθανταν στην τράπεζα των συνομιλιών γίνονταν γνωστά στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Λέω λοιπόν ότι από την αρχή της θητείας του Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε αυτή την τακτική. Αυτή η τακτική είναι εν μέρη στην ουσία συσκότηση του Εθνικού Συμβουλίου. Αν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί, πρώτον, θα πρέπει να εμπιστευτούμε ένα στον άλλο, θα πρέπει βεβαίως να σοβαρευτούμε και να μην έχουμε αυτές τις εικόνες των διαρροών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργήσει σε μια σύγχρονη βάση, όπως την εξήγησα προηγουμένως. Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών είχαμε και σε προηγούμενη φάση καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για εξορθολογισμό και εξυγχρονισμό του θεσμού, ο οποίος βεβαίως όμως είναι αναγκαίος και απαραίτητος. Η συλλογική διαβούλευση και ο συλλογικός προβληματισμός για το εθνικό μας θέμα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι χρήσιμο. Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, ο πρόεδρος θα ενημερώνει κατηδίαν τους πρόεδρους των κομμάτων. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε αυτό μας έχει ενημερώσει, σε αυτό έχει προβεί. Τα επόμενα βήματα δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Θα ήθελα έτσι μια πρώτη τοποθέτηση και σε αυτό, αλλά και στο σχόλιο του κυρίου Αμερικάνου. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι το όλο θέμα Εθνικό Συμβούλιο είναι πολύ συζητημένο και υπήρξαν διαχρονικά πολλές απόψεις, κάποιες υπέρ του τρόπου που γινότανε, κάποιες εναντίον κλπ. Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση ότι υπάρχει συσκότηση ή σκοπιμότητα συσκότησης. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι από τη μέρα που ανέλαβε την Προεδρία του Κράτους ο Νίκος Αναστασιάδης
υπήρξαν εκατοντάδες συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, είτε στο Εθνικό Συμβούλιο, είτε στο Συμβούλιο Αρχηγών, είτε κατηδίαν συναντήσεις κλπ. Από εκεί και πέρα, νιώθω ότι όλοι οι αρχηγοί σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων κατά καιρούς ίσκυσαν αυστηρή κριτική για τον τρόπο που γινότανε. Ναι, για τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα. Ακριβώς. Και τελευταία είχαμε ακούσει για, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, ανιαρούς μονολόγους. Γιατί όταν κάποιος αρχηγός πάει εκεί και κάνει ένα μονόλογο 30-40 λεπτών θέτοντας τις απόψεις του κάτω, αισθάνομαι ότι σκοτώνει το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου, με όλο το σεβασμό το λέω και κανένα υπονοούμενο. Εκεί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή απόψεων και με μονολόγους αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Επιπρόσθετα, είδαμε πολύ πρόσφατα, όπως είπε και ο κύριος Αμερικάνος, το καταθλιπτικό για μένα φαινόμενο της διαρροής πρακτικών εγγράφων του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ανεξαρτήτως των λόγων που ετέθησαν σαν αφορμή αυτής της πράξης. Νιώθω ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να ενημερώνει τους αρχηγούς, είτε κατηδίαν το κάνει είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται. Εμείς θα συνταχθούμε δίπλα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε απόφαση πάρει. Και πιστεύουμε ότι η οποιαδήποτε διαρροή, ανεξαρτήτως διαφωνιών, ανεξαρτήτως απόψεων, ανεξαρτήτως διαφορετικών γνωμών, θα πρέπει να σταματήσει πάρα αυτά. Η οποιαδήποτε διαρροή κάνει κακό και δεν πρέπει να συνεχιστεί με κανένα τρόπο. Και όταν ήδη έχει δηλωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις του Κυπριακού και μετά τις εκλογές ίσως θα είναι πολύ πιο παραγωγικές, θα είναι πολύ πιο συντονισμένες και ίσως να είναι και πολύ πιο, δεν θα είναι μια φορά την εβδομάδα ή δύο, μπορεί να είναι και τρεις, να είναι πιο... Μα είναι, αν ρωτάτε με εμένα, με συγχωρείτε, είναι νομίζω λογικό σε κάποιο βαθμό να υπάρξει κάποια ατονία πριν από τις εκλογές ένα μήνα λιγότερο. Και γι' αυτό ο Πρόεδρος θα πρέπει να σκεφτεί, να συμπληρώσω κύριε Μιχαηλίδη, ναι, ότι από τη στιγμή που θα εντατικοποιηθούν οι συνομιλίες, τι θα γίνει με το Εθνικό Συμβούλιο. Δηλαδή, σωστό, με αυτό το θεσμό, πώς θα ενημερώνονται, σωστό, οι Προέδροι των κομμάτων και γενικότερα, σωστό, όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα εισηγούμουν ταπεινά, ποιος είμαι εγώ, ένας υποψήφιος βουλευτής της ερχόμενης Βουλής. Εγώ θα έλεγα ότι οι συνομιλίες, ξέρετε, όταν ακούμε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα καμιά φορά, είναι σαν να είναι κατάρα. Ασφαλώς δεν πρέπει να υπάρχουν ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, αλλά πρέπει να υπάρξει εντατική συνέχεια των συνομιλιών, γιατί εμάς καίει κατά κύριο λόγο να βρούμε λύση. Οπότε εγώ θα ήθελα τον πρόεδρο και τον κύριο Ακίντζη να καθίσουν νυχθημερών να συζητούν και τους προέδρους των πολιτικών δυνάμεων να είναι σε ένα γραφείο στο Προεδρικό Μέγαρο και να είναι σε συνεχή διαβούλευση με τον πρόεδρο τους, ώστε να προχωρήσουμε σε λύση αν με τη βοήθεια του ύψιστου τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Κύριε Αμερικάνε, έχετε ακούσει αυτά που έχει πει ο κύριος Μιχαηλίδης. Ακούσαμε όμως και από άλλους, από την αντιπολίτευση, δεν θυμάμαι αν ήταν και από τη Συμμαχία Πολιτών, ότι θα μπορούσε να βρεθεί και ένας άλλος τρόπος να υπογράψουν οι Προέδροι, αυτοί που συμμετέχουν μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο, και να πούν ότι η διαρροή εγγράφων δεν πρόκειται να γίνει από κανέναν, να υπάρχει κάτι γραπτός και με την υπογραφή του καθενός. Λέω τώρα εγώ, εσείς πώς το κρίνετε αυτό? Υπάρχουν ήδη κανονισμοί που διέπουν το Εθνικό Συμβούλιο. Και ένας από τους κανονισμούς είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν δικαίωμα να διαρροούν έγγραφα, έχουν όμως δικαίωμα να αναφέρονται στις δικές τους απόψεις όπως τις έχουν εκφράσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Συνεπώς αυτό ήδη ρυθμίζεται και δεν νομίζω ότι θα προσφέρει ή θα προσθέσει οτιδήποτε περισσότερο. Αν γίνει, ναι, αλλά είδαμε όμως ότι έχουν γίνει διαρροές. Ακριβώς. Συνεπώς είναι πώς ο κάθε πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του Εθνικού Συμβουλίου και πώς ο ίδιος, αν θέλετε, συμπεριφέρεται. Από εκεί και πέρα όμως,
Δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να επιζητεί την ενότητα, τη συμπαράταξη όλων και να είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί είμαστε στο σκοτάδι. Όταν δεν έχουμε τα έγγραφα των συμβουλίων, κύριε Μιχαήλ, και πρέπει να το καταλάβετε με όλο τον σεβασμό, δεν μπορείς να συνεισφέρεις όπως πρέπει. Αυτά τα έγγραφα είναι πολύπλοκα έγγραφα. Είναι πολυσέλιδα έγγραφα. Είναι τεχνικά έγγραφα. Δεν μπορεί να μου ζητείτε εμένα να κάτσω σε ένα τραπεζάκι δίκη μαθητού της πρώτης δημοτικού και να τα διαβάζω και να μην παίρνω ούτε σημειώσεις. Τι αναμένετε να τα αποστηθίζω. Συνεπώς, αυτή η τακτική του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι λαθασμένη. Το περιεχόμενο των προτάσεων μας το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Το γνωρίζουν οι Τουρκοκύπροι. Το γνωρίζουν το σύνολο των κομμάτων στην Τουρκοκυπριακή Βουλή σε εισαγωγικά. Το γνωρίζουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί δεν πρέπει να το γνωρίζουν οι Κύπριοι πολίτες, που εν πάση περιπτώσει αυτούς αφορά η επικείμενη λύση του Κυπριακού. Και βεβαίως δεν ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει να βγουν όλα στο φως. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι εντελώς εμπιστευτικά. Αλλά αυτά τα ζητήματα δεν θα πρέπει να κοινοποιηθούν στους πολιτικούς αρχηγούς. Νομίζω ότι υπάρχει η μέση λύση, υπάρχει η χρυσή τομή. Εναπόκειται σε όλους να δείξουν τη σοβαρότητα και την ευθύνη που αναμένουν ήδη οι πολίτες από ένα σώμα το οποίο υποτίθεται ότι διαχειρίζεται τις τύχες τους. Για το θέμα της παρούσας φάσης των συνομιλιών, δεν θα έλεγα ότι η άρση του αδιεξόδου και η όδευσή μας προς τη λύση έχει να κάνει με το πόσες ώρες θα κάτσουν στο τραπέζι των συνομιλιών, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Ακκιντζή, ή τέλος πάντων τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει η διάθεση από όλους να αφιερώσουν απέραντες ώρες, αν αυτό θα ήταν, αν θέλετε, το ζητούμενο για να επιληθεί σωστά το Κυπριακό. Βλέπουμε ότι η διαχρονική πολιτική της Άγκυρας δεν έχει αλλάξει. Στα κρίσιμα σημεία που αφορούν το Κυπριακό, οι τουρκικές διχοτομικές γραμμές είναι εκεί και είναι έντονες. Αν δεν αλλάξει αυτή την τακτική η Τουρκία, δεν μπορούμε και κανένας, είμαι βέβαιος, ότι δεν πρόκειται να προσυπογράψει μια τέτοια λύση. Όσοι λοιπόν τα τελευταία χρόνια μας λένε ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα είχαμε λύση. Κάποιοι μας είπαν ότι θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις έτσι ώστε δεν θα χρειαστούν ούτε οι βουλευτικές εκλογές. Σήμερα ακούμε ότι το ορόσημο μετατίθεται στο τέλος του 2016. Είμαι βέβαιος ότι το ορόσημο θα τεθεί ξανά και θα είναι λίγους μήνες πριν ή μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δεν είναι ζήτημα χρονοδιαγραμμάτων, είναι ζήτημα ουσίας. Συμφωνώ ότι αυτοί οι οποίοι επήγονται για την επίλυση του Κυπριακού είμαστε εμείς. Η Συμμαχία Πολιτών δεν είναι από τις δυνάμεις που θέλει να φτιάξει μέτωπα για να υποστηρίξει το όχι. Δεν είμαστε από τις δυνάμεις που θέλουμε να φτιάξουμε μέτωπα έτσι ώστε να μην πληθεί το Κυπριακό. Είμαστε από τις δυνάμεις που θέλουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο το οποίο θα οδηγήσει στη λύση του Κυπριακού, την ορθή βεβαίως λύση του Κυπριακού, το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Όμως, εδώ θα πρέπει να δούμε και τη διαχρονική μας στρατηγική. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η στρατηγική πρέπει να αλλάξει. Αν ξεκινούμε με το δεδομένο ότι όντως η Τουρκία έχει μια σειρά διαχρονικών στόχων τους οποίους υλοποιεί βήμα με βήμα, το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Και με απλές και αδρές γραμμές, εμείς λέμε ότι πρέπει το κόστος της κατοχής να καταστεί ασύμφορο για την Τουρκία, διαφορετικά δεν πρόκειται να μετακινηθεί στο μέτρο που εμείς θέλουμε για να βρεθεί μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Έχετε πολλά να απαντήσετε πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Αμερικάνος και μετά να έρθουμε στην τελευταία ολομέλεια της Βουλής που θέλω εκεί να μας πείτε. Περάσανε πάρα πολλά νομοθετήματα τα οποία πέρασαν την τελευταία στιγμή σαν νομοθετήματα ουσίας, κύριε Μιχαηλίδη, ή σαν προεκλογικές υποσχέσεις, αυτό θέλω να μου πείτε, που ίσως να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης. Τα 16 από αυτά έχουν αναφερθεί στο ανώτατο και 2 έχουν αναπευθεί από τον πρόεδρο. Ναι. Καταρχάς, πολύ σύντομα για να μην μείνουμε στο πρώτο θέμα, θα ήθελα να πω ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί και έχει συμβεί στο παρελθόν είναι να διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας. Και αυτή την τάση την έχουμε οι φίλοι μας. Δηλαδή διαρρέει κάτι, βγαίνει κάτι στην επιφάνεια, είτε υπό μορφή ενημέρωσης, είτε άλλος πώς, είτε διαρροής,
και αρχίζουμε και διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας. Και στο τέλος κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά στον διάλογο με την άλλη πλευρά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία στο μυαλό μου ότι μόλις γίνει αυτό το λογικό που λέει ο κύριος Αμερικάνος, να δίδονται τα έγγραφα σε, όλους τους, σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τα πάντα, θα υπάρξουν αμέσως διαρροές. Mm-hmm. Και θα τα διαβάζουν πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες και θα γίνει το πρώτο, αρχίζει η διαπραγμάτευση, δεν δέχεται ο Α, δεν δέχεται ο Β την τάδε παράγραφο, επιστρέφεται το τάδε μέρος, δεν επιστρέφεται το άλλο και ούτω καθεξής. Τώρα, για την Τουρκία. Αλλά για να βοηθήσουν όμως και τα υπόλοιπα κόμματα και να έχουν έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ναι, και οι υπόλοιποι πρόεδροι, πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα. Έχετε δίκιο. Το όλο θέμα. Έχετε δεν μπορούν δίκιο. Να έχουν σημειώσεις, αν δεν μπορούν να ενημερωθούν, πώς να απαντήσουν. Πώς να... Έχετε δίκιο σε αυτό και έχει και δίκιο ο κ. Αμερικάνος. Γιατί το βλέπω κι εγώ. Αν δεν είμαι πλήρως ενήμερος, αν δεν έχω όλα τα έγγραφα μπροστά μου, παρόλο που ο πρόεδρος έχει πει πολλές φορές και εγώ τον πιστεύω, δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό, ότι ενημερώνει πλήρως τους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων. Mm. Όμως είναι θέμα που εγώ δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι για την Τουρκία, που όντως έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι κρατάει το κλειδί της λύσης, και όμως θα ήθελα να θέσω ένα διαφορετικό έτσι, επιχείρημα, ότι ανεξαρτήτως του τι λέει, ανεξαρτήτως του τι έγγραφα κυκλοφορεί κλπ, η μεγάλη σημασία είναι τι λέει ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, mm-hmm, και τι συμφωνείται εκεί. Γιατί υπάρχουν και οι εκλογές στην Τουρκία, πρόσφατες και επερχόμενες, υπάρχουν και η αντιπολίτευση, εκεί τα επιχειρήματα, οπότε έρχομαι στην Ολομέλεια, γιατί ξέρω και το χρόνο σας ότι τρέχει. Η τελευταία Ολομέλεια. Η οποία ήταν έτσι ιδιαίτερη. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω αντίστοιχη Ολομέλεια. Βέβαια είμαστε όλοι της τελευταίας στιγμής για να περάσουμε πράγματα. Αλλά να αφήσουμε 59 νομοθετήματα που πέρασαν 54 και τα 16 να έχουν προβλήματα. Αλλά ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Να σας πω. Εσείς συμμετείχατε σε αυτό. Αυτό είναι μια κακή τακτική. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά οι Κύπροι έχουμε αυτή την τάση, αυτό το συνήθειο. Αφήνουμε την τελευταία στιγμή να κάνουμε πράγματα μέχρι που έχουμε το χρόνο και το περιθώριο. Είναι λάθος που λέγεται με αλφαγιώτα ότι παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση νομοσχέδια την τελευταία στιγμή. Αν εξαιρέσουμε... Δεν παρουσιάστηκαν. Όχι. Δεν παρουσιάστηκαν. Αν εξαιρέσουμε το νομοσχέδιο για τους ορομίσθιους, το οποίο πέρασε ομόφωνα και ήταν μια υποχρέωση της κυβέρνησης μέσα από τον διάλογο που έγινε πολύ πολύ πρόσφατα και με τους νοσηλευτές και άλλους, αν εξαιρέσουμε αυτό το νομοσχέδιο, τα προηγούμενα τα συζητούσε η Βουλή, τα είχε μπροστά της και μήνες και κάποια και χρόνια κλπ. Απλώς επειδή είχαμε την τελευταία Ολομέλεια, αναβολή, ας το έχουμε την τάδε ημερομηνία, αναβολή, πάμε την τελευταία ημερομηνία. Ναι, αλλά οι περισσότεροι αυτό... από εσάς, συνάδελφοί σας, βουλευτές, είπαν δικαιολογώντας ότι μα δεν προλάβαμε, μα δεν... Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν ξέραμε τι Όχι, περνούσε. Αυτό είναι λάθος, γιατί στις διάφορες επιτροπές, mm-hmm, της Βουλής γίνεται ενδελεχής συζήτηση των διαφόρων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμου. Μάλιστα. Και αν ένας βουλευτής, ο οποίος δεν συμμετέχει στην τάδε επιτροπή, θέλει να μάθει, είτε διαβάζει στο σπίτι ή στο γραφείο, είτε συμμετέχει στην επιτροπή. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας βουλευτής, εγώ για παράδειγμα δεν είμαι στην επιτροπή νομικών, οικονομικών. Δεν μπορώ να πηγαίνω στην Ολομέλεια και να λέω μα δεν πρόλαβα, όταν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα που παρουσιάζονται όλα τα νομοσχέδια, όλες οι προτάσεις νόμου, γίνεται συζήτηση εκεί. Εκεί θα πρέπει να ενημερώνεσαι, να κάνεις 17.000 ερωτήσεις, αν θέλεις, στους συναδέλφους που συμμετέχουν στις επιτροπές. Όπως εμείς στην Επιτροπή Άμυνας, για παράδειγμα, πήραμε εκεί τα διάφορα νομοσχέδια, τις προτάσεις νόμου, τους κανονισμούς, τα συζητούμε, μας ρωτούν,
απαντούμε. Δεν μπορεί όλοι να συμμετέχουν σε όλες τις επιτροπές. Mm-hmm. Πολλές είναι και την ίδια ώρα. Τα δύο που έχουν αναπεμφθεί από τον πρόεδρο, ποια είναι, γνωρίζουμε? Νομοθετήματα. Έχω την εντύπωση ότι είναι για τις αποκρατικοποίησεις. Και για τα αξιόγραφα, μάλλον. Και για τα αξιόγραφα. Σόγραφα. Νομίζω. Μάλιστα. Ξέρετε, τελειώνω με το εξής για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αμερικάνο. Εγώ δεν θέλω, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, να πω ότι οι πολιτικές δυνάμεις έκαναν λαϊκισμό με αυτό που λέγεται και γράφεται πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό με αυτή την ψήφιση. Όμως, εκείνο που ξεκάθαρα έγινε είναι ότι έχουμε δικαιωθεί. Γιατί τους έλεγε ο πρόεδρος νεοφύτου ότι περιέχονται πολλές αντισυνταγματικές πρόνοιες αυτά σε κάποια από τα νομοσχέδια, σε κάποιες από τις προτάσεις. Άστετες, ξέρετε, πέρασε η άποψη ότι οι 14-15 πόσες ήταν Απριλίου κλείνει η δημοκρατία στην Κύπρο. 2/6, αγαπητή μου κυρία, 2/6 είναι 2 Ιουνίου, είναι η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής. Δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε και θα μπορούσαν κάποια από αυτά να... αναβληθούν. Δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε? Όχι, σχετικά, διότι θα είναι ο πρόεδρος. Δύο θα γίνει η επιλογή του πρόεδρου, του η εκλογή. Πρόεδρου. Εκλογή, με συγχωρείτε. Στις 10 όμως, 2 και 7, 9 του μηνός, θα μπορούσαν να μπουν 10 νομοσχέδια, 10 προτάσεις νόμου να συζητήσουμε. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι 15 Ιουλίου που είναι η τελευταία. Κάποιο λόγο λοιπόν είχαν τα κόμματα, δεν ξέρω τι. Εσείς, κύριε Αμερικάνη, θα συμπληρώσετε? Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα σε ό,τι αφορά την απελθούσα Βουλή είναι ότι πάρα πολλά νομοσχέδια και μάλιστα κρίσιμα νομοσχέδια ψηφίστηκαν στο πόδι, ψηφίστηκαν με προχειρότητα και τις συνέπειες τους μέχρι σήμερα οι πολίτες τις βιώνουν. Όντως όλα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές έχουν και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, έχουν και κοινοβουλευτικές ομάδες, έχουν τον αναγκαίο και απαιτούμενο χρόνο έτσι ώστε να μελετούν τα νομοθετήματα και να διαμορφώνουν η ίδια άποψη για το τι θα ψηφίσουν. Πολύ ορθά είπε ο κ. Μιχαηλίδης ότι δεν μπορείς ούτε να μένετε να συμμετέχεις σε όλες τις επιτροπές της Βουλής, αλλά συνάδελφοι σου το πράττουν και μπορούν να σε ενημερώσουν και πρέπει να αφιερώσεις τον αναγκαίο και απαραίτητο χρόνο για να μελετήσεις. Αν η δουλειά σου δεν είναι το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά η ψηφοθυρία και ο λαϊκισμός, τότε βεβαίως δεν έχεις χρόνο για να διαβάσεις. Και μετά διαρωτάσαι γιατί ένα νομοσχέδιο που ψήφισα έχει και πρόνοιες που τέλος πάντων δεν ανέμενα. Κλασικό παράδειγμα, το νομοσχέδιο που αφορούσε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το οποίο οδήγησε και στο κούρεμα. Εκεί υπήρχε μια συγκεκριμένη πρόνοια η οποία απάλλατε τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τότε, τον κύριο Ορφανίδη, από αστικές και ποινικές ευθύνες. Αυτή η πρόνοια υπερψηφίστηκε, έγινε μέρος της νομοθεσίας πλέον και την επομένη, δεν μιλώ βεβαίως για τον κύριο Μιχαηλίδη, άκουγες βουλευτές να ρίχνουν ευθύνες και ποινικές και αστικές στον κύριο Δημητριάδη τότε και να απαιτούν μάλιστα να διωχθεί. Όταν την προηγούμενη μέρα οι ίδιοι εφρόντιζαν να τον απαλλάξουν. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι χρειάζεται επαγγελματισμός, χρειάζεται σοβαρότητα παντού. Και δυστυχώς αυτή η Βουλή, η Βουλή η οποία έχει αποχωρήσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιχαίρει με τα επιτεύγματα της. Χωρίς βεβαίως να θέλω να ρίξω ευθύνες σε όλους τους βουλευτές, αλλά είναι η εικόνα την οποία έχει δημιουργηθεί στους πολίτες. Άρα έχετε πολύ, πολύ δύσκολο δρόμο, κύριε Αμερικάνε, σε περίπτωση που εκλεγείτε ως υποψήφιος. Έχετε θέσει υποψηφιότητα για τη Λευκωσία. Αν εκλεγείτε, έχετε πολύ μεγάλο θέμα να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα νομοθετήματα και όχι μόνο. Έχουμε όλοι πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αντιληφθούμε ότι πάρα πολλά απαιτούν και οι ίδιοι οι πολίτες. Η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζαμε σε διαφορετικές περιόδους ζητήματα πρέπει να εκλείψει. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι άδικο ο δημοκρατικός συναγερμός όταν νομοθεσίες τις οποίες ο ίδιος, αν θέλετε, καταθέτει. Νομοθεσίες τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ότι
είναι αναγκαίες και χρήσιμες, περνούν. Και περνούν μάλιστα με τη λογική του κατεπήγοντος, χωρίς καν να γίνει η αναγκαία και απαιτούμενη μελέτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν εγείρει ζητήματα προχειρότητας. Και είχαμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εγείρει ζητήματα προχειρότητας και λαϊκισμού όταν οι νομοθεσίες οι οποίες περνούν δεν τον βρίσκουν σύμφωνο. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν μπορεί δηλαδή όταν οι νομοθεσίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους να θεωρούμε ότι οι υπόλοιποι λαϊκίζουν. Δεν μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε την λογική των αναπομπών έτσι ώστε να περάσουν δικές μας πολιτικές θέσεις έναντι αυτών της πλειοψηφίας. Ναι. Το δικαίωμα που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως θεματοφύλακας του Συντάγματος να αναπέμπει νομοθεσίες πρέπει να ασκείται με φιδό. Και εκεί και όπου υπάρχουν οι γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα και βεβαίως εκεί και όπου δεν είναι τα ζητήματα καθαρά πολιτικά. Εγώ έχω στο μυαλό μου παραδείγματος χάρη την ιστορία με τα ωράρια. Εκεί η κυβέρνηση έχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση, θέλει να ευνοήσει και ευνοεί με διατάγματα 5-10 μεγαλοεπιχειρηματίες και δεν ενδιαφέρει ποσός τι γίνεται με τις υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αντί να λυθεί το πρόβλημα συνενετικά, αντί το πρόβλημα να λυθεί αφού κάτσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο τραπέζι όπως λύονται όλα τα προβλήματα, και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και προτροπή της ίδιας της Βουλής προς την, κυβέρνηση να γίνει αυτό. Έχει αφαιθεί το ζήτημα να άγεται και να φέρεται στις δικαστικές αίθουσες χωρίς να δοθεί καμία απολύτως λύση. Ουσιαστικά σε αυτό που αναφέρεστε δεν υπάρχει και νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι προνοεί. Ναι, δεν ξέρουμε τι προνοεί και τα ζητήματα που αφορούν το λιανικό εμπόριο είναι εν έτη 2016 στον αέρα. Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ενίσταμαι εντόνως για τις αναφορές του αγαπητού συναδέλφου για την απερχόμενη Βουλή. Οι παλιοί βουλευτές λένε ότι ήταν η πιο δύσκολη πενταετία στην ιστορία του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Γιατί κύριε Μιχαηλίδη? Γιατί περάσαμε αυτή την οικονομική κρίση, είχαμε τα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε την πρώτη διετία με την απερχόμενη κυβέρνηση και τον και την προσφυγή στον μηχανισμό για το δανεισμό και την τελευταία τριετία με την κυβέρνηση Αναστασιάδη, με την εφαρμογή του μνημονίου, με τα σκληρά μέτρα που πήρε αυτή η Βουλή. Και εγώ σεμνίωμαι και περηφανεύομαι να λέω ότι ήμουν ένα κομμάτι αυτού του Κοινοβουλίου που με τις αποφάσεις του, όσο σκληρές κι αν ήταν, όσο προσωπικό και πολιτικό κόστος να είχαμε, σώσαμε την πατρίδα από βέβαιη χρεοκοπία, άταχτη χρεοκοπία. Και το να μας κατηγορούν σε εισαγωγικά ή εκτός κάποιοι καλοί φίλοι και συνάδελφοι ότι ψηφίζαμε στο πόδι και με προχειρότητα, ενώ προηγουμένως παίρνανε, μας έλεγαν, νομοσχέδια και έγγραφα με καροτσάκια κάποτε όταν θα κάναμε και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι με καροτσάκια, πήγαιναν. Ακριβώς, και ψηφίζονταν εκεί λόγω του χρόνου που υπήρχε, οπότε η απερχόμενη Βουλή έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα και αυτού του είδους οι αναφορές από καλό συνάδελφο ενημερωμένο, ο οποίος πιθανότατα να είναι αύριο και στη νέα Βουλή, αισθάνομαι ότι απαξιώνει περισσότερο την πολιτική και τους πολιτικούς. Mm-hmm. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εκτός εάν κατηγορηθεί ότι κάνει συμπαιγνία και συνωμοσία με τον Γενικό Εισαγγελέα, επαναλαμβάνω ότι έχει δικαιωθεί. Γιατί αυτά που έλεγε στην τελευταία ολομέλεια, και μπορεί κάποια από αυτά που ψηφίστηκαν να συμφωνούμε και εμείς. Απλώς λέγαμε ότι υπάρχουν αντισυνταγματικές πρόνοιες, άστε να τις ξανασυζητήσουμε, να τις δούμε με περισσότερη προσοχή. Ακριβώς αυτός που μας κατηγορεί ο κύριος Αμερικάνος και άλλοι που έχω ακούσει. Και, μπορεί να έχουν και δίκιο, έτσι.
σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχουν και δίκιο και έχουν και δίκιο. Αφαιρώ και τον μπορεί. Όμως, από την άλλη πλευρά, λέω ότι εκτός και αν ο Γενικός Αγγελέας έχει γραφτεί στον Δημοκρατικό Συναγερμό και έχει συνομωτήσει μαζί μας να μας δικαιώνει, αυτά που έλεγε ο Αβέροφ Νεοφύτου στην τελευταία ολομέλεια τα λέει ο Γενικός Αγγελέας. Ότι βιαστήκαμε να ψηφίσουμε πράγματα είτε σωστά είτε όχι, τα οποία είναι εμφανώς αντισυνταγματικά. Από την άλλη πλευρά, εγώ θέλω να πω το εξής. Η απερχόμενη Βουλή κατηγορείται για πάρα πολλά πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι είχε να αντιμετωπίσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Με το μνημόνιο και με άλλες και άλλους λόγους είχαμε να ψηφίσουμε κάποιες προτάσεις ή κάποια νομοσχέδια μέσα σε σύντομο, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιοι, είμαι βέβαιος ότι δεν προλάμβαιναν να ενημερωθούν πλήρως, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι επιτροπές. Και γι' αυτό, στον Δημοκρατικό Συναγερμό τουλάχιστον που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό υπάρχουν εκεί τα μέλη των διαφόρων επιτροπών που έρχονται στην κοινοβουλευτική ομάδα και ενημερώνουν. Δεν μιλώ για μονοεδρικά κόμματα όπως τη Συμμαχία που ήταν ένας βουλευτής και πιθανότατα να υπήρχαν πολλά προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μαζί μας έχουμε τρεις βουλευτές μέλη σε κάθε επιτροπή και αντιλαμβάνεστε ότι η ενημέρωση και η πληροφόρηση είναι πολύ πολύ καλύτερη σε τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Τα μονοεδρικά κόμματα αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα, αλλά πιθανότατα να έχουν και περισσότερους, και κάποια έχουν περισσότερους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, ούτως ώστε να βγάζουν τη δουλειά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Αμερικάνη, θέλω να έρθω στο εξής. Πώς αντιμετωπίζετε και πώς τοποθετήστε για την αποχή, η οποία είναι σύμμαχος των μεγάλων κομμάτων, τουλάχιστον αυτό διαφάνηκε στις ευρωεκλογές, και θα ήθελα έτσι να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Τους κακούς πολιτικούς εκλέγουν τίμιοι πολίτες, οι οποίοι τελικά επιλέγουν να μην ψήφισουν. Αυτό να το έχουν στο μυαλό τους οι συμπολίτες μας, οι οποίοι θεωρούν ότι η αποχή είναι μια επιλογή, είναι μια ορθή επιλογή, και μπορεί μάλιστα να νομίζουν ότι ενδέχεται να αλλάξει και το κατεστημένο. Το κατεστημένο δεν αλλάζει με την αποχή, αλλάζει με τη συμμετοχή. Και ανεξάρτητα τι σκέφτονται να ψηφίσουν οι πολίτες, το πρώτο το οποίο πρέπει να πράξουν είναι να συμμετάσχουν στις εκλογές. Μας δίνεται η ευκαιρία κάθε 4 χρόνια για τις βουλευτικές, κάθε 5 για τις προεδρικές, να εκφράσουμε την άποψή μας. Αν απαλλοτριώσουμε και αυτό μας το δικαίωμα, τότε αντιλαμβάνεστε. Κάθε 5 για τις βουλευτικές. Κάθε 5 για τις βουλευτικές. Ναι. Σωστά, κύριε Μιχαλή. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Νομίζω είχα στο μυαλό μου την Ελλάδα. Προεδρικό ναι, και βουλευτικό. Έτσι, κάθε 5 χρόνια και τα δύο. Θα λοιπόν, έρθουμε όμως και στην Ελλάδα μετά, γιατί θέλω ναι, να το ενώσουμε αυτό το κομμάτι. Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών είχαμε αναφερθεί στο φαινόμενο της κομματοκρατίας, mm-hmm. το οποίο δεν έχει να κάνει κατά ανάγκη με συγκεκριμένα κόμματα, αλλά έχει να κάνει με τις πρακτικές και τα πραγμένα των κομμάτων διαχρονικά. Αυτός ο στραγγαλισμός της κοινωνίας από τα κόμματα πρέπει να τελειώσει. Τα κόμματα συμμετέχουν από τις σχολικές εφορίες μέχρι τα μαθητικά συμβούλια, από τις φοιτητικές παρατάξεις μέχρι τις συντεχνίες, από τους ημικρατικούς μέχρι τις ομάδες ποδοσφαίρου. Ό,τι θέλεις να γίνεις σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να γίνει αν δεν πλησιάσεις ένα κομματικό, αν δεν έχεις τέλος πάντων μέσο. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι αρρώστια και για την κοινωνία και για την Εμείς πολιτική. Εμείς έχουμε εκπαιδεύσει όμως μια κοινωνία να λειτουργεί έτσι, όλο ναι. το σύστημα. Δεν αντιλέω. Υπάρχει γιατριά όμως. Πρέπει εμείς πρώτα οι πολιτικοί να μην βλέπουμε τους ψηφοφόρους ως ενδεχόμενα υποκείμενα εξυπηρέτησης. Δεύτερον, θα πρέπει το κράτος το ίδιο να εξυγχρονιστεί. Mm-hmm. Όταν το κράτος εξυγχρονιστεί και δεν χρειάζεται η μεσολάβηση του κύριου Μιχαηλίδη ή του κύριου Αμερικάνου για να προχωρήσει κάποιος σε ένα νοσοκομείο έτσι ώστε να πάρει την αναγκαία περίθαλψη,
τότε δεν θα με χρειαστείτε και τότε δεν θα νιώθετε και υποχρεωμένοι προς εμένα έτσι ώστε να με ψηφίσετε, ακόμα και αν πιστεύετε ότι ο κύριος Αμερικάνος δεν είναι άξιος να ψηφιστεί. Αυτό λοιπόν το σύστημα, η κουλτούρα του παλαιοκομματισμού, που βεβαίως οφείλω να το πω, κυρίως αφορά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει διαχρονικά, πρέπει να τελειώσει. Και αυτό οι πολίτες πρέπει να το καταλάβουν και ήδη. Και το πρώτο βήμα είναι η συμμετοχή. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από αυτή των ευρωεκλογών. Γιατί αν πάμε με τις ευρωεκλογές, τότε χαθήκαμε. Ναι. Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών είχαμε δύο σύντομες προτάσεις για το ζήτημα. Είχαμε πει ότι πρέπει οι ενήλικες πολίτες αυτού του κράτους να εγγράφονται αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους και θα πρέπει να δοθεί και το δικαίωμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έχουμε προχωρήσει τεχνολογικά και νομίζω ότι η κοινωνία είναι ένα βήμα μπροστά. Έτσι. Πρέπει και εμείς να συμβαδίσουμε. Και εκλογικά δουλειάρια να μπορούν να ψηφίσουμε τις ταυτότητες όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Να έρθω στον κύριο Μιχαηλίδη. Έτσι, ένα σχόλιο δικό σας αυτό και μετά να έρθουμε στο τελευταίο μου ερώτημα που αφορά την Ελλάδα. Ναι. Η αποχή δεν είναι λύση. Και παρόλο που λέγεται ότι ευνοεί τα μεγάλα κόμματα, εμείς από την αρχή αυτής της προεκλογικής περίοδου κάνουμε ισχυρή έκκληση και θερμή παράκληση στον κόσμο να πάει να ψηφίσει και να μαυρίσει εκείνους που θέλει, να ψηφίσει αυτούς που επιθυμεί. Δεν θεωρούμε ότι είναι λύση η αποχή, το να πάει να μείνει κάποιος έξω και να αφήνει σε άλλους να μείνει στο σπίτι και να αποφασίσει να αφήνει σε άλλους την απόφαση το ποιος θα τον εκπροσωπήσει. Άλλωστε εσείς είχατε κάνει και την πρόταση να υπάρξει η οριζόντια ψηφοφορία. Σωστό. Κάτι που καταψηφίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς πιστεύουμε στην οριζόντια ψηφοφορία. Θεωρούμε ότι θα ίσως αυτό να βοηθούσε βγάλει καλύτερη... περισσότερο. Πρέπει να είμαστε ακριβείς όμως, κύριε Μιχαηλίδη. Παρακαλώ, ναι. Πέστε, κύριε. Η πρόταση αυτή ουδέποτε κατατέθηκε στην Ολομέλεια. Και η πρόταση αυτή της οριζόντια ψηφοφορίας δεν είναι πρόταση μόνο του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι πρόταση και πολλών άλλων κομμάτων. Ελπίζω και εύχομαι. Γιατί καταψηφίστηκε όμως. Δεν καταψηφίστηκε. Δεν πήγε ποτέ ενώπιον της Βουλής, ουδέποτε κατάτεθε. Έχει δίκιο ο κύριος Αμερικάνος. Άρα, αν. Συγγνώμη κύριε Μιχαλίδη, παρακαλώ, τελειώστε βεβαίως. Αν η πρόθεση μας είναι όντως να δώσουμε το δικαίωμα στους πολίτες να ψηφίζουν οριζόντια, τότε αμέπως αμέργων. Στην επόμενη Βουλή, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να προωθήσουμε ακριβώς αυτή την νομοθεσία. Δεν πήγε στην Ολομέλεια. Έχει όμως το λόγο που δεν πήγε στην Ολομέλεια. Ποιος είναι αυτός? Δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Εάν θέλαμε, συγγνώμη, δεν αφορά τον συνομιλητή μου ή το κόμμα του, μιλώ γενικά. Αν θέλαμε εμείς να λαϊκίσουμε, θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια, να καταψηφιστεί και εμείς να λέμε, ορίστε κύριε, εμείς το φέραμε και εσείς το καταψηφίσατε. Και να κρατάμε σημαία και πανό και να λέμε, είμαστε οι καλοί. Άρα αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να, αν θα γίνει, να γίνει με τον σωστό τρόπο αυτό που είπε και ο κύριος Αμερικάνος. Γίνεται μια προδιαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις και αν υπάρχει η κατάλληλη, αυτά τα σημαντικά θέματα, τα μείζωνα θέματα. Και αν υπάρχει ανάλογη πλειοψηφία, τότε κατατίθεται εκεί στην Ολομέλεια και ψηφίζεται. Αλλιώς είναι μόνο για εντυπώσεις, όπως κάποια άλλα περιστατικά. Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, έτσι καταληκτικά και μετά θα έρθω στον κύριο Αμερικάνο, βλέπουμε ξανά τρομερούς κλειδονισμούς στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, και η ιστορία έχει δείξει, καλός ή κακός, ότι εμείς έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε πάρει το μάθημα και αν είμαστε έτοιμοι οι μηχανισμοί να αντιμετωπίσουμε μία ενδεχόμενη κρίση στην Ελλάδα. Και δεν μας παρασύρει όλο αυτό. Βλέπετε τι γίνεται. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι έχουμε αποσυνδεθεί. Αν είναι η σωστή λέξη, από την επιρροή και την επίδραση κάποιας κρίσης στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα μας επηρεάσει με την έννοια ότι υπάρχουν εκεί συστημικά προβλήματα που θα μας παρασύρουν και εμάς. Αυτό δεν θα συμβεί πλέον. Όμως από την άλλη πλευρά μου δίνεται την ευκαιρία και τελειώνω με αυτό να πω το εξής. Όταν ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάδα την Πρωθυπουργία,
εδώ διάφοροι πολιτικοί αντίπαλοι μας έλεγαν πάρτε παράδειγμα από την Μαγκιά εκεί, από την Παλικαριά, από τον Βαρουφάκη και τους υπόλοιπους που θα σχίσουν το μνημόνιο και σταματήστε να υποχωρείτε, να είστε οι Τροϊκανοί και ούτω καθεξής. Άλλαξαν και το όνομα της Τρόικας. Και εμείς λέγαμε ρε παιδί μου μήπως κάνουμε κάτι λάθος, αλλά μείναμε σταθεροί στην πορεία, εφαρμόσαμε το μνημόνιο και βγήκαμε. Μάλιστα. Και φυσικά όταν η Ελλάδα δυστυχώς, με πόνο ψυχής το λέω, όχι μόνο δεν έσχισε το μνημόνιο αλλά έφερε τρισχυρότερο τρίτο, εδώ στην Κύπρο οι κατήγοροι μας σώπασαν και έβαλαν ξαλά τις γραβάτες. Μάλιστα. Κύριε Αμερικάνε. Δύση και οριζόντια ψηφοφορία δεν πάνε μαζί. Δύση πηγαίνει μαζί με την αύξηση του εκλογικού μέτρου. Συνεπώς είναι καλό να λέμε ότι υποστηρίζουμε την οριζόντια ψηφοφορία, αλλά εμείς ουδέποτε είδαμε πραγματική πρόθεση από το Δημοκρατικό Συναγερμό να προωθηθεί ένα τέτοιο πραγματικά βέλτιστο νομοθέτημα. Η κρίση στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε από τις πολιτικές δυνάμεις που δεν τοποθετούμαστε ανάλογα με το χρώμα των κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Εμείς στηρίζουμε και θα στηρίζουμε τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αριστερές, αν είναι δεξιές, είναι κεντρώες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το μόνο ανιδιοτηλές μας στήριγμα. Και αν πει κάποιος ότι όντως έχουμε αποσυνδεθεί οικονομικά από την Ελλάδα, θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι εθνικός είναι ο ομφάλιος λόρος. Άρα οποιαδήποτε προβλήματα επισυμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα έχουν αντίκτυπο στην Κύπρο είτε το θέλουμε είτε όχι. Εμείς ουδέποτε πιστέψαμε στις βαρύγδουπες αν θέλετε αναφορές του οποιοδήποτε και στα σκισίματα των μνημονίων. Mm-hmm. Και εδώ το ΑΚΕΛ συνεχίζει να παραλαμβάνει ότι θα έπρεπε να σκιστεί το μνημόνιο, ένα μνημόνιο όμως το οποίο ήδη υπέγραψε. Από την άλλη όμως η εικόνα η οποία δίνεται ότι έχουμε εφαρμόσει το μνημόνιο και τι. Ποια είναι τα αποτελέσματα του μνημονίου. Mm-hmm. Ήταν μήπως το μνημόνιο το σωσίβιο σωτηρίας που έλεγε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ανοίγεται βέβαια ένα άλλο κεφάλαιο. Και το τελειώνω. Μεγάλο, και το τελειώνω. Και το τελειώνω. Και το τελειώνω. Ή μήπως ήταν η συνταγή η οποία έφερε την οικονομία μας σε μια βαθύτατη ύφεση η οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει για τις επόμενες δεκαετίες. Mm-hmm. Το απότοκο του μνημονίου ήταν μια ανεργία η οποία είναι τουλάχιστον 15%. Διότι πρέπει να βάλουμε μέσα αυτούς οι οποίοι δεν δηλώνουν πλέον ότι είναι ανεργοί, αυτούς οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει. Είναι το αποτέλεσμα το οποίο βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Νομίζω τέλος λοιπόν ότι δεν είναι για να πανηγυρίζουμε το μνημόνιο και σίγουρα δεν είναι να πανηγυρίζουμε η έξοδος από το μνημόνιο. Μάλιστα. Δεν θα κάνετε καταληκτικό έτσι πολύ σύντομα. Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε. Δεν έχω το χρόνο. Καταλαβαίνω ότι κλείνουμε. Απλώς καταγράφω την έντονη μου διαφωνία και σαν πολιτικός και σαν πολίτης και σαν βουλευτής και σαν οικονομολόγος με το τελευταίο σχόλιο του κυρίου Αμερικάνου. Ίσως να έχουμε μια άλλη ευκαιρία να το αναλύσω. Έτσι, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι με τους επόμενους φιλοξενούμενους.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, πρώην Επίτροπο Περιβάλλοντος, υποψήφιο βουλευτή, κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών, επαρχίας Λευκοσίας υποψήφιος βουλευτής. Είναι μαζί μας ο κύριος Πάμπος Χρυσοστόμου, υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ στην επαρχία Αμοχώστου. Θα μιλήσουμε για τις απόψεις των υποψηφίων αυτών βουλευτών. Καλώς ήρθατε κύριοι, καλό μεσημέρι. Yes. Πήγα να πω νέων, αλλά δεν είστε νέοι. Έχετε χρόνια, έχετε πορεία, ο καθένας από εσάς, τόσο ο κύριος Θεοπέμπτου ως επίτροπος, ο πρώτος επίτροπος περιβάλλοντος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το 2006. Το 2006, όταν δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός, ήσασταν για 5 χρόνια. 6 χρόνια. 6 χρόνια ήταν. Ναι. 6 χρόνια είναι ο θεσμός του επιτρόπου. Έχετε μια... ένα χρόνο με τον πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο και 5 με πρόεδρο τον Δημήτρη Χριστόφη. Θα δούμε πώς θα παντρέψουμε την πολιτική με το περιβάλλον, κάτι που χρειάζεται, έτσι δεν είναι κύριε... Και με το περιβάλλον και με την πολιτική και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, διότι με τον Φίλτατο Χαράλαμπο είμαστε και οι δύο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Υπηρετούμε εκεί την κοινωνία μέσα από μια άλλη έπαρξη αυτήν των πανεπιστημίων και η προσπάθεια μας τώρα είναι αυτή η γνώση και η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί μέσα από πιθανή εκλογή να μπορούμε να προσφέρουμε και στην κοινωνία μέσα από το νομοθετικό σώμα. Να κάτι που δεν ξέραμε κύριε Χρυσοστόμου και μας το είπατε σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσάς κύριε Χρυσοστόμου, υποψήφιος βουλευτής επαρχίας Αμοχώστου, σωστά? Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο σε όλα αυτά που ακούγονται και βλέπετε, το ένα έχει σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος έχει προβεί στο να ενημερώνει κατηδίαν τους πρόεδρους μετά των κομμάτων, μετά από τις διαρροές των εγγράφων. Θα ήθελα μια δική σας πρώτη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και τόσο τα ζητήματα του Κυπριακού όσο και της εσωτερικής οικονομίας. Ο πολίτης, ο σκεπτόμενος πολίτης που μας ακούει από τους δέχτες των τηλεοράσεων θα πρέπει όλες τις ενέργειες και όλες τις τοποθετήσεις να τις βάζει κάτω έτσι από την κρίση του ότι ακούγονται και ό,τι λέγονται έχουν να κάνουν και με την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και να κρίνει τον κάθε ένα από εμάς και στο επίπεδο των πολιτικών θέσεων και πράξεων αλλά και στο επίπεδο των πολιτικών συμπεριφορών ενός εκάστου τον υποψηφίου. Έχει αρχίσει αυτή η τακτική που ήταν ένα αποτέλεσμα των διαρροών που έγιναν προηγούμενα των εγγράφων στο Εθνικό Συμβούλιο. Η δική μας η θέση ως ΑΚΕΛ και ως αριστερά είναι ότι ο θεσμός του Εθνικού Συμβουλίου είναι ένας πολύ κρίσιμος θεσμός. Είναι εκεί που συνδιαμορφώνονται και ακούγονται οι αποφάσεις. Το κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα του φυσικά να έχει τη δική του άποψη. Όμως ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εμπιστευτικότητα αλλά και έχουν να κάνουν με αυτά που συζητιούνται αυτόν τον καιρό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα πρέπει ασφαλώς να μην βγαίνουν προς τα έξω διότι δεν θα λύσουμε τον Κυπριακό ούτε στις πλατείες ούτε στα καφενεία αλλά θα πρέπει να προστατευτεί αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ο θεσμός θα πρέπει να συνεχίσει διότι κάποιοι με τις ενέργειες τους τορπιλίζουν και την ίδια τη λειτουργία του θεσμού. Αυτό θα ήταν το ότι χειρότερο αυτή τη στιγμή το Εθνικό Συμβούλιο να μην μπορεί να λειτουργήσει με αφορμή ένθεν και ένθεν ζητήματα, αλλά και από την άλλη χρειάζεται μια σοβαρότητα, μια εμπιστευτικότητα, έτσι ώστε να διαφυλάσσουμε τη διαδικασία και να μην δημιουργούμε προβλήματα στη δική μας διαπραγματευτική θέση. Κύριε Θεοπέμπτου, το δικό σας σχόλιο. Νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο. Κάνεις ορισμένες συναντήσεις ένα προς έναν, έχει ορισμένα πλεονεκτήματα δεχτών. Αλλά δεν θεωρείται ότι γίνεται συζήτηση, είναι απλώς μια ενημέρωση. Συζήτηση γίνεται και είναι γι' αυτό που χρειάζεται να συνεχίσει οπωσδήποτε το Εθνικό Συμβούλιο με τη μορφή του. Γιατί τώρα που θα πει κάποιος κάτι, θα συζητηθεί, θα ακουστούν απόψεις, υπάρχει και γραπτός εκεί, μπορεί να κρατήσεις και πρακτικά για να αποδείξεις το τι υπόθηκε. Επομένως, αυτόν το κατηδίαν γνωρίζουμε όλοι το ότι γινόταν και στο παρελθόν μια ενημέρωση κατηδίαν πολλές φορές των αρχηγών. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου. Πάντα στις προεδρικές εκλογές όλοι μιλούν για αναβάθμιση και του θεσμού. Αλλά νομίζω ότι το να τα αφήσουμε έτσι, να πηγαίνουμε στις συζητήσεις και αν πράγματι ψάχνει κάποιος κάποιον τρόπο να σταματήσει το Εθνικό Συμβούλιο, νομίζω αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Θα αναμένουμε όμως και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να βέβαια, δούμε ναι. Ποια άλλη ενημέρωση θα έχουμε πάνω σε αυτό, διότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και θα είναι πιο εντατικοποιημένες. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι ενημέρωση και με ποιο τρόπο ακόμη περισσότερο θα γίνεται. Κύριε Θεοπέμπτου, έρχομαι σε εσάς και μετά στον κύριο Χρυσοστόμου. Υπηρετήσατε το θεσμό του Επιτρόπου Περιβάλλοντος 6 χρόνια.
είναι ένας θεσμός πολύ σημαντικός. Πώς συνδέεται όμως και πώς μέσα από αυτό το θεσμό μπορέσετε να περάσετε πράγματα? Είναι καθαρά συμβουλευτικός αυτός ο θεσμός? Ο θεσμός είναι συμβουλευτικός, είναι ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο οποίος ανήκει κάτω από τον Πρόεδρο, είναι διορισμένος διοικητικά κάτω από τον Πρόεδρο. Ο ρόλος ήταν συμβουλευτικός. Παρ' όλα αυτά παρακολουθείς, μπορείς να βλέπεις τι γίνεται, κάνεις εισηγήσεις στους υπουργούς, οι οποίοι αν θέλουν να ακούν, αν θέλουν δεν ακούν. Δεν υπήρχε υποχρέωση σε κανέναν κυβερνητικό τμήμα ή υπουργό να απευθύνεται στον Επίτροπο για ενημέρωση ή για συζήτηση ή για απόψεις. Επομένως, ήταν ένας ρόλος ο οποίος κυνηγά συνεχώς τα κυβερνητικά τμήματα και την κυβερνητική πολιτική. Ήταν και δύσκολο να βρίσκεις ενημέρωση. Οπότε πρέπει να πω ότι όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί στις περιπτώσεις που ήθελες να φέρεις ένα θέμα στην επιφάνεια, αν το υπουργός ή οποιοδήποτε κυβερνητικό τμήμα προσπαθούσαν να το κρατήσουν μακριά, με ανακοινώσεις και τη βοήθεια των διαφόρων εκπομπών, φέρναμε το θέμα στην επιφάνεια. Mm-hmm. Το δικό σας κόμμα, κύριε Χρυσοστόμου, ήταν και το κόμμα που έχει περάσει θέσεις που αφορούν και το περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Νομίζω ο κύριος Σιωπέμπτσου και από την εμπειρία του υπηρετώντας τον θεσμό του Επιτρόπου μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το ΑΚΕΛ και η Αριστερά ήταν πάγιοι υποστηριχτές των θεμάτων του περιβάλλοντος και είχαν στηρίξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και νομοσχέδια αλλά και πρακτικές σε σχέση με αυτό. Θέλω όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφερθήκετε στην ιδιότητα του κ. Θεοπέμπτου, να κάνω και εγώ μια μικρή αναφορά, διότι πάρα πολλοί συνάδελφοι σας μας ρωτούν, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, γιατί αποφάσισετε τώρα σε μια περίοδο απαξίωσης για την πολιτική, απαγοήτευσης του κόσμου, να εμπλακείτε στην πολιτική. Και συμπληρώνουν γιατί με το ΑΚΕΛ και γιατί στην Αμόχωστο. Θέλω να πω ότι για μας στην αριστερά τα ζητήματα δεν είναι ατομικά και ούτε η διαχείριση τους έχει να κάνει με πρόσωπα μόνο. Οι πολιτικές είναι εκείνες που καθορίζουν και ο κάθε ένας προσπαθεί να συμβάλλει στους στόχους που τίθενται τους κοινούς από την εμπειρία, από την μόρφωση και από τις γνώσεις τις οποίες έχει. Άρα λοιπόν, σε μια περίοδο που υπάρχει αυτή η μεγάλη απαξίωση και αυτή η μεγάλη απαγοήτευση, εκτιμώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τίμιοι και καθαροί έχουν λόγο και ρόλο. Και αυτό θα πρέπει να το έχει υπόψη του ο πολίτης. Αν τίμιοι και καθαροί απέχουν, σε ποιους θα εκχωρήσουμε έτσι την αρμοδιότητα και την εξουσία να αποφασίζουν για τις τύχες μας? Σε αυτούς που παρανομούν καθημερινά από μικρά παραπτώματα και κρύβονται πίσω από τα αξιώματά τους ή σε αυτούς που έχουν κάνει το μεγάλο τραπεζικό έγκλημα? Τώρα, γιατί στην Αμόχωστο? Ως αμοχωσιανός, μεγαλώνοντας σε προσφυγικό συνοικισμό και βιώνοντας έτσι στο πετσί μου τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής, εφόσον είχα προταθεί, θεωρώ ότι σε μια επαρχία η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται όσο λίγες από την οικονομική κρίση, αλλά και ένα προσφυγικό κόσμο ο οποίος ο πραγματικός του στόχος είναι η επιστροφή στις ρίζες μας και στην πόλη μας, θα πρέπει και εγώ να συνεισφέρω σε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε μια ορθή επίλυση του Κυπριακού και βρισκόμαστε σε μια ευνοϊκή συγκυρία αυτή τη στιγμή, αλλά και ο λαός μας, ο κόσμος μας, να είναι αφέντης και νοικοκύρης στον τόπο του και όχι ζητιάνος στα κοινωνικά παντοπολία και να επιστρέψει ελεύθερος σε μια επανενωμένη πατρίδα, χωρίς επίκους, χωρίς στρατεύματα, μέσα στο πλαίσιο της Ζωνικής Δικαινωτικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Κύριε Θεοπέμπτου, έρχομαι σε εσάς, υποψήφιος επαρχία Λευκωσίας. Τι χρειάζεται η Λευκωσία και σε περίπτωση εκλογής σας, σε περίπτωση που σας έχει εκλέξει ο λαός, τι είναι αυτό που θα θέλατε να αλλάξετε σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, σε θέματα που αφορούν την πόλη και όχι μόνο? Ένας από τους πρώτους στόχους, νομίζω ο οποίος πρέπει να είναι για όλους τους υποψηφίους, είναι να έχουμε μία θεσμοθέτηση διαδικασιών με τις οποίες θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και να εμποδίσουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβηκαν να συμβούν ξανά. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σοβαρά, να έχουμε διαδικασίες ούτως ώστε να μην μπορεί να επαναληφθεί ξανά αυτή η κατάσταση η οποία συνέβη και το 2013 και πιο πριν με άλλα γεγονότα τα οποία βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα με τις διάφορες μίζες, τις εισφορές κτλ.
Το δεύτερο κομμάτι αφορά όχι μόνο τη Λευκωσία, αλλά αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Είναι να μπορέσουμε να δώσουμε του Κύπριου πολίτη έναν υγιεινό περιβάλλον σε μια χώρα η οποία μπορεί να το έχει. Γιατί, για παράδειγμα, το να στερείς του κόσμου την ευκολία του να μετακινείται φτηνά, να υποχρεωνόμαστε όλοι να συντηρούμε αυτοκίνητα, να αγοράζουμε ένα ακριβή βενζίνη, να μολύνουμε την ατμόσφαιρα, να έχουμε πολλούς θανάτους κάθε χρόνο λόγω αυτής της κακής ποιότητας του αέρα, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν άγγιξε κανένας μέχρι τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς. Έχουμε μείνει πίσω και στις βιώσιμες μεταφορές και στους σχεδιασμούς των δρόμων και τα ποδήλατα και το περπάτημα. Κάτι το οποίο βλέπουμε να υπάρχει σε όλες τις σύγχρονες πόλεις. Εμείς τα έχουμε αφήσει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το άλλο το κομμάτι είναι το γεγονός ότι μέσα από το περιβάλλον αλλά και άλλες πρακτικές που βλέπουμε να συμβαίνουν στο εξωτερικό. Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και χωρίς μάλιστα κόστος για το κράτος. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, τις έχουν δοκιμάσει και αλλού, τις γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το περιβάλλον αυτές τις τεχνικές, αλλά δυστυχώς δεν τις έχουμε εφαρμόσει. Γιατί δεν τις έχουμε εφαρμόσει, αφού όπως τα λέτε εσείς είναι τόσο εύκολα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα έχω δει και εγώ την απάντηση. Γιατί έκανα και εγώ, όταν ήμουν επίτροπος, προσπάθειες για αυτό το πράγμα. Τώρα που βλέπουμε όλα αυτά με τις μίζες και τις πολιτικές για ταχυτά και ταχυτή, έχω και εγώ καταλάβει γιατί πράγματα τα οποία μας συσύστηναν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και πράγματα και πολιτικές οι οποίες θα δημιουργούσαν σίγουρα θέσεις εργασίας. Και δεν μιλούμε για 5 θέσεις εργασίας, μιλούμε για πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Εμείς δεν τα εφαρμόσαμε γιατί εφαρμόσαμε μια πολιτική η οποία και σε έναν άρθρο το οποίο έγραψα πρόσφατα την ονομάζω διεφθαρμένη την πολιτική για τα αποβλήτα. Γιατί δεν ακολουθεί τουλάχιστον αυτά που ορίζει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ο κύριος Τεπέμπτη είπε λοιπόν γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ θέλω να έρθω σε εσάς και να μου πείτε τι θέση εσείς παίρνετε για όλα αυτά τα σκάνδαλα, χιτά και όχι μόνο. Βγαίνουν πολλά σκάνδαλα στην επιφάνεια. Ο κόσμος πλέον δεν ξέρει τι να το πιστέψει. Έχει τους πολιτικούς πλέον και την πολιτική απαξιώσει τελείως και αυτό φαίνεται ίσως και από την συμμετοχή που δεν θα έχει στις εκλογές και διαφαίνεται μία εποχή. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Χρυσοστόμου? Όπως έχω πει και προηγούμενα, το διακύβευμα των εκλογών είναι σε δύο επίπεδα, στις πολιτικές αλλά και στα πρόσωπα. Και το ερώτημα και το ζήτημα της επόμενης μέρας είναι ότι αν θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε με τις ίδιες πολιτικές που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, με την λιτότητα και τον κόσμο να πληρώνει πάρα πολύ σκληρά την οικονομική κρίση, ο χαμηλοσυνταξιούχος, η οικογυρά, ο φοιτητής που σταματά τις σπουδές του, ο άνεργος, η μικρομεσαία επιχείρηση που κλείνει και ούτω καθεξής, ή αν θα γυρίσουμε σελίδα να πάμε σε νέες πολιτικές ανάπτυξης και προόδου και το όφελος και το κέρδος που θα έρθει από την ανάπτυξη να επιμεριστεί σωστά σε αυτούς που σήμερα πληρώνουν το τίμημα της κρίσης και να μην συσσωρευτεί ο πλούτος σε μια δράκα, σε μια φούχτα μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Λάθη έγιναν και παραλήψεις και αδυναμίες. Και ναι, αναγνωρίζουμε το δικό μας το μερίδιο και ως αριστερά σε αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι... Έχει εμπλακεί και λίγο, όχι και λίγο, και το δικό σας κόμμα μέσα στα σκάνδαλα με αυτές 25.000 ευρώ. Ναι, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να διερευνηθεί και αν όντως υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν σε αυτούς που υπάρχουν. Φυσικά 25.000 είναι ένα ζήτημα και πρέπει να διερευνηθεί. Το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο των δισεκατομμυρίων, αυτό είναι που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι άλλο, όμως. Και εκεί θα πρέπει να βάλουμε έτσι το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Υπάρχουν λάθη όμως και λάθη. Είναι άλλο να κάνεις λάθος στην προσπάθειά σου να μοιράσεις δίκαια το φαγητό στο τραπέζι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και είναι διαφορετικό να θέλεις όλα τα πιάτα στο δικό σου το τραπέζι όπως θέλουν αυτή τη στιγμή οι κυβερνώντες για τους λίγους και τους ισχυρούς. Είναι όμως και θέμα προσώπων πέραν από τις πολιτικές. Οι πολίτες θα πρέπει να κρίνουν ποιοι άνθρωποι είναι καθαροί, ποιοι τους βλέπουν με καθαρά μάτια και καθαρά χέρια και μπορούν να τους εμπιστευτούν για να εφαρμόσουν
εφαρμόσουν τις σωστές πολιτικές. Η αποχή δεν είναι λύση, διότι είναι σαν να είμαστε σε ένα τρένο το οποίο πηγαίνει σε μια κατεύθυνση και αποφασίζουμε να κατεβούμε από το τρένο και να μην είμαστε μέσα για να καθορίσουμε σε ποια πορεία θα πάει, στη σωστή πορεία και ποιοι θα είναι αυτοί που θα κρατούν το τιμόνι με καθαρά χέρια. Εδώ είναι το διακύβευμα, η συμμετοχή είναι στην ουσία επιβράβευση των ενόχων. Κύριε Θεοπέμπτου, είστε στο κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών. Άλλαξε το όνομα λόγω του ότι μπήκαν και άλλα... Έχουν μπει μέσα διάφορες ομάδες πολιτών. Ομάδες πολιτών. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε εσείς από τον κόσμο. Γιατί βλέπουμε ο κόσμος πραγματικά να είναι απογοητευμένος και το λέω έτσι πολύ ευγενικά από το υπάρχον όλο σύστημα. Εσείς τι είναι αυτό που σας λέει, που αντιμετωπίζει περισσότερο? Νομίζω δείχνουν και οι στατιστικές και είναι θλιβερό το γεγονός ότι έχουμε τόσο πολύ κόσμο ο οποίος επιλέγει την αποχή από όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος το γεγονός ότι είχαμε αφήσει και την εγγραφή των νέων ψηφοφόρων να καθυστερήσει τόσο πολύ χωρίς να έχουμε κάνει ουσιαστικές προσπάθειες να πείσουμε τους νεαρούς να γραφτούν στον εκλογικό κατάλογο, αν και ποτέ δεν κατάλαβα. Να πω την αλήθεια, γιατί πρέπει κάποιος ο οποίος ζει, μεγαλώνει στην Κύπρο, έχει πολιτική ταυτότητα, έχει πολιτικά δικαιώματα, για να δικαιούται να τα εξασκήσει πρέπει να πάει να γραφτεί σε κάποιον κατάλογο. Αυτό δεν το έχω κατανοήσει και θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν μείνει έξω χιλιάδες νεαροί οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν, έστω και αν ήθελα. Έστω και αν τους είχαν πείσει την τελευταία στιγμή να συμμετέχουν και στο να θέλουν να ψηφίσουν, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν πλέον. Ναι, με τον τρόπο που έχουμε ενεργήσει όσον αφορά το σύστημα, αλλά και τις ενημερώσεις και τις εκστρατείες, το έχουμε αφήσει πάρα πολύ αργά. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αυτή την γενική απαξίωση για τα πολιτικά κόμματα και την πολιτική ζωή, αλλά πρέπει να πω ότι εάν, για παράδειγμα, δεν πάει να ψηφίσει, με ποιο δικαίωμα τότε θα μπορεί να ανοίξει το στόμα σου να κάνει οποιαδήποτε κριτική μετέπειτα. Και δεν μπορείς να λες ότι... Να κάνω και εγώ τον αντίλογο όμως. Ο κόσμος λέει καλά, τόσες τις προηγούμενες φορές που ψηφίσαμε και τι κάναμε, πάλι τα ίδια πράγματα συνέβησαν και συμβαίνουν. Να κάνουν και σωστές επιλογές, να είναι πιο προσεκτικοί στην επιλογή, να πάνε να ψηφίσουν ό,τι νιώθουν ότι θέλουν να ψηφίσουν, αλλά να είναι πολύ προσεκτικοί στα άτομα τα οποία επιλέγουν και να μην παρασύρονται από τα ωραία λόγια και τις κενές υποσθέσεις και τα ψεύτικα, και τα οποία τα ξέρουμε τα πάρα πολύ. Τα ωραία λόγια τις περισσότερες φορές είναι και ψεύτικα. Ναι, βλέπουν, έτσι διαφαίνεται. Βλέπουν πολλά πράγματα και από τους δέχτες, διαβάζουν και από το διαδίκτυο, έχουν πολλή πληροφόρηση πλέον, δεν δικαιούται κάποιος πλέον να μην μπορεί να διαλέξει σωστά. Ένα καταληκτικό σχόλιο πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Αν δεν πάω να ψηφίσω, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα. Μάλλον, αν πάω να ψηφίσω, γιατί να ψηφίσω αφού δεν αλλάξει τίποτα? Αν δεν πάω να ψηφίσω, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια κατάσταση και τις ίδιες πολιτικές που βρισκόμαστε σήμερα. Και υπάρχει ευκαιρία και δυνατότητα μέσα από τις εκλογές να δώσουμε τη δύναμη σε εκείνες τις πολιτικές και σε εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να σταματήσουν αυτή την κατάσταση, να γυρίσουν σελίδα, να δουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και να στηρίξουν μια προσπάθεια και στην επίλυση του Κυπριακού, χωρίς να είμαστε στον πλήρη αρνητισμό ή να είμαστε εθεροβάμονες, μια σωστή πατριωτική λύση στο Κυπριακό, και το πιο κρίσιμο θα είναι η εφαρμογή της λύσης με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σταθούν και να τη στηρίξουν. Μάλιστα. Έτσι καταληκτικά, κύριε Θεοπέμπτου, θα ήθελα ένα σχόλιο όσον αφορά το θέμα του Κυπριακού και το καλό κλίμα, χωρίς συγκλήσεις που είχαμε στην τελευταία συνάντηση, αλλά παραμένει καλό, και θα ήθελα μια δική σας τοποθέτηση. Να πω ότι είμαστε πάρα πολλά καλή στα λόγια στην Κύπρο. Είχε βγει ο Ακιντζή, υπήρχαν υπερβολές από όλες τις πλευρές. Είχαμε τις υπερβολές πιο πριν, είχαμε τις υπερβολές τώρα. Από υπερβολές είμαστε πολύ καλά στην Κύπρο. Πρέπει να προσγειωθούμε, να συγκεντρωθούμε, να κάνουμε και σωστές μελέτες με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο εσωτερικό μέτωπο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέτωπο των συζητήσεων για το Κυπριακό, να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε και στο μέτωπο της Ευρώπης, το οποίο νομίζω το έχουμε εγκαταλείψει, ακόμα και στο μέτωπο... Τι εννοείτε το έχουμε εγκαταλείψει? Να πω ότι, για παράδειγμα, θα δείτε ότι πλέον η φράση
περιοχές κατεχομένων ή occupied area κτλ. Αυτές τις φράσεις σιγά σιγά τις έχουν καταλήψει στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούν για βόρειο αντεμάχιο κτλ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ, γιατί δυσκολεύει όλους μας όταν προσπαθούμε να κερδίσουμε τα δίκαια μας, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι έχει γίνει η εισβολή. Δεν είναι κάτι το οποίο είχαμε ένα μικρό τσακωμό στην Κύπρο. Έχουμε εισβολή, είχαμε 200.000 πρόσφυγες, χάσαμε τεράστια εκτάσεις εδαφών. Δεν είναι κάτι απλό, το οποίο έπρεπε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Είχαμε τα λεφτά για τη διαφώτιση, είχαμε όλες αυτές τα παρατράγουδα και εκεί, όπως τα έχουμε και από πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται αγώνας σε όλα τα μέτωπα. Δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας εμείς εδώ στην Κύπρο και να νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος είναι μαζί μας ή εναντίον μας, είναι όλοι εχθροί, όλοι είναι φίλοι, όλα τα ωραιοποιούμε. Χρειάζεται πιο μεγάλη σοβαρότητα πάνω σε αυτόν τον τομέα και σοβαρότητα και στις επιλογές τις οποίες έχουμε και στις μελέτες τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Mm-hmm. Γιατί νιώθω ότι πολλές φορές θα λύσουμε τον Κυπριακό από τις τηλεοράσεις ή από το Facebook, δεν ξέρω. Και ο κόσμος είναι πολλά φανατισμένος. Μένα με φοβίζει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Χρυσοστόμου, καταληκτικά. Δεν θέλω να κλείσω πολιτικά. Είμαστε στην εβδομάδα των παθών. Θέλω να ευχηθώ στους τηλεθεατές καλό Πάσχα. Τους έχουμε κουράσει από τις τηλεοπτικές συζητήσεις και τις κοκορομαχίες. Ευτυχώς σήμερα με τον αγαπητό Χαράλαμπο δεν πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Και να ευχηθούμε ότι όπως μετά την Γολγοθά ήρθε για τον Κύριο η Ανάσταση, να έρθει και η Ανάσταση για την δική μας πατρίδα, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, πέραν από το οικονομικό, και εκεί είναι ο στόχος μας, μια επανενωμένη Κύπρος, με τους ανθρώπους της, αφεντάδες, νοικοκύριδες, σε ένα ελεύθερο τόπο. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας. Νέο θρίλερ με το ελληνικό μνημόνιο μετά το αδιέξοδο που προέκυψε.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί σας με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας από τη συνάδελφο Γιάννα Γιαννακού. Γιάννα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αφροδίτη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Νέο θρίλερ με το ελληνικό μνημόνιο. Μετά το αδιέξοδο που προέκυψε στις διαπραγματεύσεις της Αθήνας και των δανειστών, ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξη Τσίπρας, θα ζητήσει την άμεση σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης. Στόχος του πρωθυπουργού είναι να διασφαλιστεί η τήρηση της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου για την Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει το αίτημα της Αθήνας σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα είχε προαποφασιστεί σε περίπτωση αδιεξόδου στην διαπραγμάτευση μεταξύ της Αθήνας και των θεσμών. Στο μεταξύ, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Έλληνες αξιωματούχους, μεταδίδει ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί ταμιακά διαθέσιμα του δημοσίου για να πληρώσει τους λογαριασμούς της, αφού οι καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές έχουν παγώσει την εκταμείευση κεφαλαίων. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι Έλληνες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη, αλλά ούτε τόσο δραματική όσο πέρσι. Ωστόσο, πρόσθεσαν, όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, η Αθήνα μπορεί να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα δανείζεται μετρητά από δημόσιους φορείς, τοποθετώντας τα στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Απόλυτη ικανοποίηση εξέφρασε ο πρόεδρος Αναστασιάδης από τις χθεσινές δηλώσεις αξιωματούχων της Κομισιόν ότι δεν τίθεται θέμα ανοίγματος ενταξιακών κεφαλαίων της Τουρκίας χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Πρόκειται, είπε, για θέση που είναι συμβατή με τις δικές μας θέσεις και την οποία στήριξε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, στην τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τις 72 προϋποθέσεις για την παραχώρηση βίζα σε Τούρκους υπηκόους, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι τις θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν η Άγκυρα δεν τις εκπληρώσει, δεν μπορεί να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλούσε ύστερα από επίσκεψη στο στρατόπεδο της Ελδίκ στη Μαλούντα, όπου έδωσε ευχές για καλό Πάσχα στους οπλίτες. Ευχήθηκε παράλληλα, όπως το 2016 είναι έτος λύσης του Κυπριακού. Παραμένουν, υπέδειξε, αρκετές δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτές οι προϋποθέσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, είναι η αλλαγή της στάσης της Τουρκίας, η οποία θα πρέπει με πράξεις να αποδείξει ότι θέλει αυτή τη λύση και να στηρίξει τις προσπάθειες του τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Κιτζή. Διατύπωσε παράλληλα την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες ευνοούν την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης. Βαθιά απογοήτευση και ανησυχία εξέφρασε η Κυπριακή Κυβέρνηση για την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 25 Μαρτίου το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την προκήρυξη από μέρους της Δημοκρατίας του τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία υπογράφει ο μόνιμος αντιπρόσωπος πρέσβης Νίκος Εμιλίου, η κυβέρνηση ζητεί από τον Μπαν Κι Μουν να μεταφέρει στεναρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τη διεθνή νομιμότητα. Η επιστολή κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην επιστολή περιγράφεται η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ως ακόμη ένα παράδειγμα τη συνεχούς προκλητικής και αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς της Άγκυρας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρέσβης Νίκος Εμιλίου επισημαίνει στην επιστολή του ότι η προκήρυξη του τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων έγινε στο πλαίσιο της άσκησης κυριαρχικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βιώσιμο και μετά το 2080 είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Κληθείς να σχολιάσει τη νέα αναλογιστική μελέτη, η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι αυτό σημαίνει πως το Ταμείο βρίσκεται στη σωστή πορεία και δεν θα χρειαστεί να γίνουν στο μέλλον οποιασδήποτε αυξήσεις στις εισφορές ούτε εργαζομένων ούτε εργοδοτών. Η Ζέτα Εμιλιανίδου υπέδειξε παράλληλα ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν οποιαδήποτε επιπρόσθετα μέτρα.
Η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι όλοι πρέπει να τηρήσουν τις αρχίες του Πάσχα, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να γιορτάσουν στο σπίτι τους. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο και ερωτηθήσα για το θέμα της ρύθμισης του ωραρίου των καταστημάτων, η Ζέτα Εμιλιανίδου είπε ότι για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε κίνηση από την κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου. Αυτή τη στιγμή υπέδειξε δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση νόμου και ως εκ τούτου δεν μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ρύθμιση. Η Υπουργός ανέφερε ότι με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρο ότι η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ανήκει στην εκτελεστική εξουσία. Σε μια άλλη εξέλιξη, εν όψη του Πάσχα, δικαιούχοι του δημόσιου βοηθήματος θα μπορούν να εξαργυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τις διπλογραμμισμένες επιταγές τους στα ταμεία των τραπεζικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων και των συνεργατικών. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, η διευθέτηση έγινε κατόπιν συνεννόησης με την Κεντρική Τράπεζα και άρα δεν θα απαιτείται κατάθεση των επιταγών και αναμονή μέχρι την εκαθάρισή τους. Βασική προϋπόθεση είναι όπως παρουσιάσει την επιταγή στα ταμεία των τραπεζών ο ίδιος ο δικαιούχος. Το αδιαχώρητο στο φόρο εισοδήματος στις τελευταίες ημέρες, αφού ρε σχημάτιζαν χθες φορολογούμενοι έξω από το επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Φορολογίας στη Λευκωσία, αναμένοντας τη σειρά τους για να υποβάλουν τη δήλωσή τους για το φορολογικό έτος 2015. Την ίδια ώρα, παράταση μέχρι τις 6 Μαΐου για υποβολή της δήλωσης εισοδήματος μισθωτού για το φορολογικό έτος 2015 σε έντυπη μορφή έδωσε ο έφορος φορολογίας. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά είναι η 30 Ιουνίου. Έκκληση στους αιμοδότες για προσφορά αίματος ώστε να επαρχέσει κατά τις γιορτές του Πάσχα απευθύνει το κέντρο αίματος. Η παρουσία των αιμοδοτών είναι πολύ σημαντική για μετάγγιση όλων των ασθενών και για επάρχεια αίματος στις γιορτές του Πάσχα, αναφέρει το κέντρο αίματος σε ανακοίνωσή του. Επισημαίνει ακόμα ότι ο σταθμός αιμοδοσίας του Κέντρου Υγείας Έγκομης στη Λευκωσία θα είναι ανοιχτό σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ. Αύριο Μεγάλη Πέμπτη από τις 7:30 μέχρι και τις 3:30 και την Τρίτη του Πάσχα από τις 7:30 μέχρι και τις 8. Οι τράπεζες αίματος των γενικών νοσοκομείων Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμοχώστου τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και Τρίτη του Πάσχα θα εργάζονται από τις 7:30 μέχρι και τη 1:30. Να περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Νέος θρίαμβος για τον εκκεντρικό Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σάρωσε σε 5 προκριματικές αναμετρήσεις, συνεχίζοντας ακάθεκτος την πορεία για την εξασφάλιση του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συνέτριψε τους δύο αντιπάλους του και στις 5 χθεσινές προκριματικές αναμετρήσεις στις πολιτείες Κονέκτικαν, Ντελαγουέρ, Ροτ Άιλαντ, Μέριλαντ και Πενσιλβάνια. Ο μεγιστάνας Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε 926 εκλέκτορες από τους 1.237 που χρειάζεται. Μεγάλες νίκες σημείωσε και η Χίλαρη Κλίντον για το χρήσμα των Δημοκρατικών, κερδίζοντας τις πολιτείες Ντελαγουέρ, Πενσιλβάνια και Μέριλαντ. Ο αντίπαλός της, Μπέρνι Σάντερς, επικράτησε μόνο στο Ροντ Άιλαντ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αποφασίσει στις 4 Μαΐου την κατάργηση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ. Μια τέτοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ενέτεινε περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις της με το Βερολίνο. Η Γερμανία ήταν ανέκαθεν υπέρμαχη του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ, επειδή είναι ίσης αξίας με το παλιό 1000 μαρκό και γιατί οι Γερμανοί κατά παράδοση προτιμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους με μετρητά και όχι με πλαστικό χρήμα. Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει τελικά υπέρ της κατάργησης, είναι πολύ πιθανόν ότι θα επιλέξει μια μακρά μεταβατική περίοδο. Τα παλιά χαρτονομίσματα δεν θα καταστραφούν ούτε θα αναγκαστούν όσοι τα έχουν στην κατοχή τους να τα ανταλλάξουν. Κυρίες και κύριοι, αυτά έφερε η επικαιρότητα μέχρι στιγμής. Από μένα καλό υπόλοιπο. Αφροδίτη. Γιάννα, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Δεν είναι για τους πολλούς και οπωσδήποτε όχι για τους υψοφοβικούς. Το επάγγελμα του εναερίτη θα μπορούσε να θεωρείται το πιο μαγικό του κόσμου, αν δεν ήταν από τα πιο επικίνδυνα. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο.
Περνάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο σύμπαν, που δεν ήταν ποτέ πιο προσβάσιμο από ό,τι τώρα. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διάθεση για τουρισμό στο διάστημα. Γι' αυτό το λόγο, πολλά ιδιωτικά προγράμματα, όπως το συγκεκριμένο, εκπαιδεύουν ανθρώπους με οικονομική άνεση και υγιείς να επισκεφθούν το ηλιακό μας σύστημα. Το σύμπαν δεν ήταν ποτέ πιο προσβάσιμο από ό,τι τώρα. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διάθεση για τουρισμό στο διάστημα. Γι' αυτό το λόγο, πολλά ιδιωτικά προγράμματα, όπως το συγκεκριμένο, εκπαιδεύουν ανθρώπους με οικονομική άνεση και υγιείς να επισκεφτούν το ηλιακό μας σύστημα. Αυτό βέβαια είναι μονάχα ένα μικρό ταξίδι σε αυτό που αποκαλούμε suborbital space, όταν δηλαδή το αεροσκάφος βρίσκεται σε τροχιά κοντά στην ατμόσφαιρα της Γης. Αν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο βαθύ διάστημα, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Ο άνθρωπος δεν έχει ταξιδέψει εκεί για περισσότερα από 40 χρόνια. Η NASA όμως σκοπεύει να το αλλάξει. Σύμφωνα με επιστήμονες, ο πύραυλος που θα κάνει αυτό το ταξίδι θα είναι ψηλότερος από το άγαλμα της ελευθερίας και μεγαλύτερος από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Θα είναι ο πιο ισχυρός πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ και θα μπορεί να ταξιδέψει στο βαθύ διάστημα ή όπου αλλού χρειαστεί. Πρόκειται για μια νέα εποχή στην αμερικανική εξερεύνηση του διαστήματος. Με το διαστημόπλοιο Orion, το οποίο θα εφάπτεται στην κορυφή του πυράβλου, απλοί πολίτες θα μπορούν να εξερευνήσουν το ηλιακό μας σύστημα πολύ πιο βαθιά από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο δύο. Από ό,τι μας είπατε, έχει χωρητικότητα 6 ατόμων. Ναι, σωστά. Θα μπορούσαμε οι δυο μας να επιβιώσουμε για 21 ημέρες εδώ μέσα? Ναι, θα μπορούσαμε. Οπότε το Orion θα μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 6 αστροναύτες για 21 μέρες στο διάστημα. Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να χωρέσουμε σε αυτές τις καρέκλες? Απόλυτα. Με τι θα είναι εξοπλισμένος ο Orion ώστε να διασφαλίσει τη σωματική μας ακεραιότητα στο διάστημα? Πρώτα απ' όλα θα έχει μία πύρινη ασπίδα που θα προστατεύει τους αστροναύτες κατά την είσοδό του. Έπειτα θα έχει τουλάχιστον 3 αλεξίπτωτα, ενώ το βάρος της σύνθεσής του θα είναι σχετικά ελαφρύ. Ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι το μέγεθός του και σε συνδυασμό με τις 21 μέρες στο διάστημα θα μπορεί κάποιος να εξερευνήσει έναν αστεροειδή ή ακόμα και την επιφάνεια ενός πλανήτη. Γιατί συγκεκριμένα 21 μέρες? Διότι είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα αν θέλεις να κάνεις την περιστροφή της Σελήνης ή ακόμα και να μεταφερθούν σε αστεροειδείς ακόμα και στον πλανήτη Άρη. Αν βέβαια κάποιος επιλέξει να ταξιδέψει στον Άρη, τότε θα χρειαστεί να μεταφερθεί από τον Orion σε ένα μεγαλύτερο διαστημόπλοιο. Δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμα συγκεκριμένα ταξίδια, αλλά είτε πρόκειται να ταξιδέψει στο Φεγγάρι είτε στον Άρη, θα χρειαστεί έναν ισχυρό πύραυλο για να τον μεταφέρει εκεί. Αυτή τη στιγμή ομάδα τεχνικών και επιστημόνων εργάζονται για την κατασκευή αυτού του πυράβλου. Όπως δηλώνουν, για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν τους επηρεάζει απόλυτα αν μέχρι τώρα έχει επιλεγεί ή όχι ο προορισμός του. Οι μηχανές που θα χρησιμοποιηθούν για τον πύραυλο ονομάζονται RS-25 και είναι ό,τι πιο εξελιγμένο έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής η NASA έχει ξοδέψει περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ για το εν λόγω πρόγραμμα και αξίζει να τονίσουμε ότι ο κάθε πύραυλος θα χρησιμοποιείται μόνο για μία αποστολή. Το επόμενο όμως μοντέλο θα είναι ακόμα πιο εξελιγμένο και θα μπορεί να μας μεταφέρει απευθείας στον πλανήτη Άρη. Η NASA δοκιμάζει ήδη τις μηχανές του Orion, μιας και τον έχουν στείλει σε δοκιμαστική αποστολή, ενώ η πρώτη επανδρομένη πτήση υπολογίζεται για το 2021. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είδαμε για το διάστημα. Ας επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα. Είναι φιλοξενούμενοι ο κύριος Σκαρπάρης Κώστας, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων. Θα μιλήσουμε για τα πασχαλινά επιδόματα των συνταξιούχων, το βιωτικό επίπεδο και όλα αυτά και άλλα περισσότερα. Φεύγουμε λίγο από το διάστημα, ερχόμαστε στη δική μας πραγματικότητα, η οποία και πολλές φορές είναι και πολύ σκληρή για τους συνταξιούχους, κύριε Σκαρπάρη. Είστε σήμερα με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, αλλά παράλληλα είστε και υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ. Όμως λοιπόν, σας θέλουμε σήμερα με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα να μας μιλήσετε λίγο για τα πασχαλινά επιδόματα και ποιοι τελικά τα δικαιούνται και τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό μεσημέρι. Πρώτη φορά να μιλήσουμε στο σταθμό σας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα προβλήματα των συνταξιούχων δυστυχώς είναι εκεί και δεν επιλύονται. Και συνεχίζεται και η κοροϊδία εις βάρος τους από το γεγονός ότι τώρα που είναι η περίοδος του Πάσχα, οι συνταξιούχοι θυμούνται το τι συνέβαινε πριν 4-5 χρόνια όταν έπαιρναν το πασχαλινό επίδομα επί προηγούμενης διακυβέρνησης της αριστεράς και έπαιρναν 300 ευρώ. Ο κάθε συνταξιούχος σημαίνει σε μια οικογένεια 600 ευρώ. Και το έπαιρναν με κριτήρια, αλλά όχι τόσο αυστηρά, κριτήρια που βασίζονταν στο όριο της στόχιας ή περίπου στο όριο της στόχιας και του εδικιούνταν περίπου 70.000 χάμηλο συνταξιούχοι από ένα σύνολο 100-115.000 συνταξιούχων που είναι στην Κύπρο. Mm-hmm. Τώρα τα τελευταία είναι για τέταρτη συνεχή χρονιά που γίνεται αυτή η κοροϊδία και όταν λέω κοροϊδία εννοώ τα κριτήρια που βάζουν είναι με τέτοιον τρόπο. Είναι έναν πολύ καλά μελετημένο σχέδιο με τρόπο ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, των χαμηλών συνταξιούχων, να μην το δικαιούται. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι η κατώτατη σύνταξη στην Κύπρο είναι 336 ευρώ που είναι της οικοκυράς. Αν ο σύζυγος εργαζόταν, που ως συνήθως ο σύζυγος της οικοκυράς εργαζόταν, δεν μπορεί να πάρει ο λιγότερα από τα 415. Θα είναι 415 και πάνω. Όταν προσθέσουμε τους δύο αριθμούς 415 και 336, το αποτέλεσμα είναι 751 ευρώ. Κατά κρίβεια είναι 751 ευρώ και 43 σεν. Και έχουν καθορίσει ως κριτήριο για να είναι δικαιούχων έναν οικογελιών δύο άτομων συνταξιούχων τα 750. Τι άλλο από κοροϊδία είναι? Θα δικαιούνται το πασχαλινό επίδομα άτομα που είναι μόνοι τους κατά κύριο λόγο και έχουν κάτω από τα 500. Και από 300 ευρώ που ήταν το πασχαλινό επίδομα για το κάθε άτομο, τώρα είναι 190. Αυτή είναι η κατάσταση. Το έπαιρναν περίπου 70.000, τώρα θα το πάρουν περίπου γύρω στις 10.000. Πέρσι ήταν 15 που το πήραν. Ωστόσο, φέτος από το γεγονός ότι ύστερα από την νέα νομοθεσία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, υποχρέωσαν τους συνταξιούχους να υποβάλουν εξουσιοδότηση για να μπορεί να μπαίνει η κυβέρνηση στην τράπεζα να ελέγχει όλες τις καταθέσεις. Και όταν λέω όλες τις καταθέσεις, τις μικροκαταθέσεις που έχουν, θα πάρουν κάποια μικρά ποσά από τόκους. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά τα λίγα ποσά από τόκους θα τα προσθέσουν εις το ετήσιο εισόδημα που μετατρέποντας το 500 ευρώ που είναι το κριτήριο για την περίπτωση του ενός ατόμου, το χρονιόν είναι 6.500. Ωστόσο, αν ένας συνταξιούχος έχει σύνταξη, παράδειγμα, 6.400, αλλά επήρε και 200 ευρώ τόκους, θα πάει 6.600, ενώ θα νομίζει ότι θα πάρει το πασχαλινό επίδομα, δεν θα το πάρει. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που λέω ότι οι 15.000 που πήραν πέρσι με αυτά τα αυστηρά κριτήρια δεν θα είναι 15, θα είναι πιο λίγος ο αριθμός. Και πέραν τούτου, ακόμα υπολογίζουν, λαθασμένα κατά την εκτίμησή μας, εισοδήματα προερχόμενα από τυχόν χορηγία που μπορεί να πάρει κάποιος συνταξιούχος από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Μπορεί να έχει ένα χωράφι, 5 ελιές, έκαμε αίτηση για να πάρει αυτή την χορηγία, αλλά για να πάρει αυτή την χορηγία για να τον εγκρίνει ο ΚΟΑΠ, σημαίνει έχει και έξοδα. Υπολογίζουν μόνο τα έσοδα. Δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ο συνταξιούχος, αν υπόβαλε αίτηση, θα πρέπει να καλλιεργήσει το χωράφι του, να το οργώσει, να λιπάνει το δέντρο, να το κλαδέψει με έξοδα. Ναι. Υπολογίζουν μόνο τα έσοδα με σκοπό να τον βγάλει εκτός σχεδίου ακόμα είμαστε και για αυτό. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Είπατε θα πάρουν, δεν έχουν πάρει ακόμη αυτοί που θα δικαιούται αυτός ο αριθμός. Έχετε δίκαιο. Από τα εχθές του απόγευμα έχουν μπει στους λογαριασμούς τους. Γι' αυτό όσοι συνταξιούχοι από αυτούς τους λίγους που θα πάρουν το πασχαλινό επίδομα και αν δεν το πήραν μπορούν να πάνε στην τράπεζα για να το πάρουν. Μάλιστα. Κύριε Σκαρπάρη, να μας επιτρέψετε να περάσουμε σε ένα σύντομο υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με περισσότερη ενημέρωση για τους συνταξιούχους.
Μαζί σας είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί με τον κύριο Κώστα Σκαρπάρη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων. Μιλάμε για τα επιδόματα των συνταξιούχων, το πασχαλινό επίδομα που μας αναλύει εδώ ο κύριος Σκαρπάρης πώς έγινε η αξιολόγηση. Βέβαια, αυτό το 1 ευρώ και 43 σέντ που δεν δικαιούνται να πάρουν αυτά τα 180 ευρώ είναι. 190 είναι. 190, όπως είπατε, είναι ένα θέμα. Για το ζευγάρι, έτσι, συμπληρώνοντας, είπατε την σύνταξη της οικοκυράς που είναι 332 ευρώ, σωστά θυμάμαι. Η σύνταξη της οικοκυράς είναι 336 και 415 που κατά κύριο λόγο θα παίρνει τουλάχιστον ο σύζυγος ο άνδρας, φτάνουμε στα 751 και έχουν βάλει τα 750 για να περικόψουν τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Ήταν μια κατάκτηση τα οποία ήταν μια σοβαρή οικονομική ένεση. Άρα αυτή την περίοδο για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Καταγγέλλετε εδώ και λέτε ότι έγινε σκοπίμος αυτό. Βεβαίως είναι σκοπίμος. Βεβαίως είναι σκοπίμα. Και δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση, αφού είναι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι με αυτά τα αυστηρά κριτήρια. Είναι πολύ καθαρό στην αντίληψη τη δική μας που γνωρίζουμε τις νομοθεσίες και το πόσα είναι τα ύψη των συντάξεων. Τα έχουμε μελετήσει με τρόπο ώστε αν είναι δυνατόν να μην το δικαιούνται κανένας. Το δικαιούνται ελάχιστοι. Αυτοί που το δικαιούνται, τι σύνταξη έχουν για να το δικαιούνται? Για να το δικαιούνται, πρέπει να έχουν σύνταξη να είναι μόνο κάτω από τα 500. Και με αυτό, με έναν ερωτηματικό σε σχέση με αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι θα προστεθούν εισοδήματα προερχόμενα από τόκους ή από τον ΚΟΑΠ, που και το 500 δεν θα είναι αρκετό για να απάρει ο άλλος, ο συνταξιούχος, το πασχαλινό επίδομα. Μπορεί να παίρνει και 480 και μην το πάρει. Διότι αν έχει μερικούς τόκους, θα τους προσθέσουν. Και μιλούμε για τους τόκους του 2015. Θα τους προσθέσουν και δεν θα πάρει το πασχαλινό επίδομα. Και των οικοκυριών, δύο ατόμων σπανίζει να βρει άτομο να πάρει πασχαλινό επίδομα οικογένεια, εκτός ειδικές περιπτώσεις. Παράδειγμα, αν επήρε σύνταξη μόνο ο σύζυγος και η σύζυγος ακόμα δεν επήρε και είναι κάτω από τα 750 η σύνταξη του σύζυγου. Εννοείται η σύζυγος δεν έχει πάρει ηλικιακά. Ναι, ηλικιακά. Mm-hmm. Ηλικιακά. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρίως. Μάλιστα. Σίγουρα είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ λυπηρό να συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή. Όμως το κράτος λέει δεν έχει και χρήματα και ότι θα έπρεπε να γίνει μια καλύτερη αξιολόγηση των επιδομάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που δινόταν έτσι, που δινόντουσαν αρκετά επιδόματα που πολλές φορές λένε ότι δεν γνωρίζανε και που δινόντουσαν. Μπορεί ένα άτομο να έπαιρνε και 3 και 4 επιδόματα. Το ακούσαμε πολλές φορές από την Υπουργό αυτό. Ωστόσο, να σημειώσω ακόμα μια δεύτερη κοροϊδία που έγινε με αυτόν το περιβόητο για μας, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους, νομοθεσία για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάποιος συνάδελφος σας δημοσιογράφος το ονόμασε έσχατον εγγυημένων εξευτελισμών της αξιοπρέπειας του απλού ανθρώπου, ιδιαίτερα εγώ λέω των συνταξιούχων, από το γεγονός ότι έπαιξαν και πάλι με τον πόνο και τη φτώχεια των συνταξιούχων. Δεύτερον, πολύ καλά μελετημένο σχέδιο. Φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι εξειδικευμένη στο να κάνει σχέδια με τρόπο ώστε η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου να μην τα δικαιούται. Παράδειγμα, ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα. Η κατώτατη σύνταξη, όπως είπα προηγουμένως, που είναι της οικοκυράς, είναι 336 ευρώ τον μήνα. Όμως, με βάση το σχέδιο ενίσχυση των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα που εγκρίθηκε από το 2009 επί προηγούμενης διακυβέρνησης, στην προσπάθεια να ενισχύσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, έπαιρναν ακόμα τη μικρή επιταγή, το μικρό το τσεκούδι, όπως το ονομάζουν οι συνταξιούχοι, που είναι 150 ευρώ. Αν προσθέσουμε τους δύο αριθμούς, 336 και 150, πάει 486. Το όριο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι 480, είναι πιο κάτω. Δεν δικαιούται κανένα συνταξιούχος ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με την έννοια να πάρει οικονομικό όφελος. Στην περίπτωση των δύο ατόμων είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Το όριο είναι 720 ευρώ. Mm-hmm. Το όριο είναι 720. Δεν βρίσκουμε κανέναν ανθρώπινο συνταξιούχο που να παίρνει κάτω από τα 720. Θα έχουν έμμεσον όφελος, αν πληρώνουν δημοτικά τέλη, σκύβαλα στους κοινοτάρχες στα δημοτικά συμβούλια. Και εκεί ακόμα η τοπική κοινωνία είχε ευαισθησία και έκαμνε ειδικές διευθετήσεις για τους συνταξιούχους ή πάνω από 75 χρονών τους τα εχάριζε, δεν τους επέβαλε τέλη. Στην τέτοια περίπτωση ο δικαιούχος του ΕΕΕ θα δικαιούται εφόσον πληρώσει
τα δημοτικά τέλη ή τα κοινοτικά τέλη, να υποβάλει αίτηση, να υποβάλει αποδείξεις για να του επιστρέψουν τα λεφτά πίσω. Έχει πάνω από ένα χρόνο υποβάλλαντες αιτήσεις τους, υποβάλλαντες αποδείξεις τους και περιμένουν. Και περιμένουν ακόμη. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς από τη θέση που είστε για να αλλάξει ή να μεταφέρετε αυτή την εικόνα, την πολύ δύσκολη την οποία μας περιγράφετε στα αρμόδια σώματα του κράτους? Να σας πω, φωνήβοντα συντηρήμω με αυτήν τη διακυβέρνηση, το λέω έτσι με πικρία, είμαι συνδικαλιστής για πολλά χρόνια, τέτοια συμπεριφορά δεν ξανασυνάντησα. Έζησα πολλές διακυβερνήσεις. Εκάμναμε διαβήματα. Όταν ικανοποιούνταν τα αιτήματα μας, οποιαδήποτε και να ήταν η διακυβέρνηση, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Αλλά όταν δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα μας, και όχι μόνο δεν ικανοποιούνται, εδώ δεν είναι νέα αιτήματα, εδώ μας αφαιρούν. Και εδώ αντιδράσαμε, σας λέγω, ως οργάνωση των συνταξιούχων τα τελευταία τρία χρόνια, με 21 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Κύπρο. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Παγκύπριο συλλαλητήριο, πρώτη φορά να έγινε στην Κύπρο, το Μάιν του 2014. Πρώτη φορά, με μερικές χιλιάδες συνταξιούχους, με τα παστούνια, με τις καρέκλες, εκάτοντα έξω από το Προεδρικό. Εγκρίναμε υπόμνημα, το επήραμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του εδώσαμε το υπόμνημα. Φωνή βόντος εντελεί, καμία απάντηση. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. 21 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και να μην έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Σίγουρα με αυτά που λέω δεν απογοητευόμαστε, δεν θα τα βάλουμε κάτω. Θα συνεχίσουμε τις αντιδράσεις μας. Άλλωστε, εγώ που συνομιλώ με σοφούς ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, με τα παστούνια, όταν τους ρωτάς, μα είσαι και εσύ, βλέπεις έναν 85-90 χρονών, είσαι και εσύ, φίλε, συνάδελφε, εδώ στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, και η απάντηση του σπάζει κόκαλα με την καλή έννοια, το λέω, όταν λέει, γιατί να μην είμαι. Τι κληρονομιά θα παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας? Και όταν λέει κληρονομιά, δεν εννοεί κληρονομιά με την έννοια να 5-6 χιλιάδες λεφτά στην τράπεζα να τα πάρουν οι κληρονόμοι. Εννοεί την κληρονομιά των δικαιωμάτων που αγωνίστηκαν οι παλιοί συνταξιούχοι, οι σημερινοί συνταξιούχοι μεγάλης ηλικίας, πριν 40, πριν 50, πριν 60 χρόνια. Και έχουν πετύχει κάποια δικαιώματα. Το δικαίωμα της εργασίας, το δικαίωμα τουλάχιστον του μήνυμου πρόσληψης, το δικαίωμα του αναδειών ανάπαυσης, ταμείων προνοίας, αργίες μεταπληρωμής, ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων. Mm-hmm. Αυτά θέλουμε να τα κρατήσουμε. Και είναι και ευχάριστα σήμερα τα μηνύματα και πρέπει να το πούμε όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ο διευθυντής, ο κύριος Τρίφωνος, από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε ότι μέχρι το 2080 θα υπάρχουν μέσα στα ταμεία, θα είναι βιώσιμο το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ότι δεν θα υπάρχει καμία αύξηση στις φορές. Είναι θετικό αυτόν βεβαίως και μας ικανοποιεί, διότι οι σημερινοί συνταξιούχοι είναι αυτοί που έβαλαν τις βάσεις με τους αγώνες τους από το 57, επί Αγγλοκρατίας τότε, να κερδίσουμε με κοινούς αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Έχω φωτογραφικά στιγμιότυπα κοινούς αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων τότε επί Άγγλων, διεκδικήσαν τις κοινωνικές ασφαλίσεις στην Κύπρο και εφαρμόστηκαν τις 7 του Γενάρη του 57. Με τις πρώτες συντάξεις που ήταν σε λίρες τότε, 5 λίρες το μήνα. Και μετά μπήκαν οι βάσεις για την αναβάθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το νέο σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων που έγινε το 1980 του αναλογικών, που ευελτίωσε τα δεδομένα των συντάξεων. Όμως η παλιά φρουρά, η μεγάλη ηλικία, λόγω του ότι γεννηθήκαν γρήγορα, δεν μπήκαν στο αναλογικό σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων και παίρνουν τις κατώτερες συντάξεις. Και ήταν γι' αυτό που η προηγούμενη διακυβέρνηση του Χριστόφια εφάρμοσε το σχέδιο να ισχύει στο χαμηλό συνταξιούχων τη μικρή επιταγή τα 150 ευρώ πρόσθετα, ούτως ώστε το 350 ή το 336 να πλησιάσει για το έναν άτομο τουλάχιστον τα 500 και να μην παίρνει τα 350. Και βελτιώθηκαν κάπως τα πράγματα. Όμως αυτή τη στιγμή θα ακούσετε πολλά παράπονα αν ανοίγετε τηλεφωνικές γραμμές. Θα ακούσετε πολλούς συνταξιούχους να διαμαρτύρονται ότι το Γενάρη, το Φεβράρι, το Μάρτι, κάθε μήνας που περνά, μειώνεται η μικρή επιταγή. Μειώνεται συνεχώς. Και τώρα βρήκαν στους συνταξιούχους ότι, ξέρετε, μας χρωστάτε και λεφτά από το 2014, από το 2015, από το γεγονός ότι δεν υπολογίζονταν όλα τα έσοδα προερχόμενα από τόκους, αγνοώντας την πραγματικότητα της Κύπρου. Ένας ηλικιωμένος στην Κύπρο, δεν είναι μόνο φαινόμενο της Κύπρου και παντού, ναι, σε όλο τον κόσμο, αν τα καταφέρει, θα φροντίσει να κάνει κάποιες μικρές αποταμιεύσεις
στην Κύπρο θα σου πει για τα ιστερινά μου, με την έννοια ότι να τα χρησιμοποιήσει αν και εφόσον χρειαστούν για σοβαρούς λόγους υγείας, που δυστυχώς ήταν σοφοί οι συνταξιούχοι. Τώρα τα νοσοκομεία έχουν γονατίσει, δεν εξυπηρετούν. Περιμένεις 1, 2, 3 χρόνια για μια εγχείρηση. Μας καταγγέλουν οι συνταξιούχοι, έγινε καταγγελία για στη Βουλή των Γερόντων, ότι άτομα φεύγουν από τη ζωή περιμένοντας σε λίστες αναμονής. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτοί που φρόντισαν να έχουν κάποια λεφτά εκεί για να τα χρησιμοποιήσουν και αυτόν τον σκοπό που είναι ένοχον το κράτος μας, από το ενός ότι δεν φροντίζει να του παρέχει το δικαίωμα για την δωρεάν υγεία, τώρα τον τιμωρεί και από πάνω και του μειώνει ή του αφαιρεί τελείως τη μικρή επιταγή. Μάλιστα. Μας έχετε πει, κύριε Σκαρπάρη, ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται τα πασχαλινά επιδόματα, ποια είναι τα κριτήρια για να δοθεί ένα επίδομα. Μας έχετε πει ένα περίπου όσον αφορά το θέμα του πασχαλινού επιδόματος, που είναι και το πιο επίκαιρο. Και να πούμε για άλλη μια φορά, για όσους έχετε συντονιστεί αυτή τη στιγμή, ότι από χθες το απόγευμα, μας είπατε, κύριε Σκαρπάρη, έχει δοθεί στους δικαιούχους το πασχαλινό επιδόμα. Έχουν γίνει τα εμβάσματα, γι' αυτό να τα αναζητήσουν για αυτούς τους λίγους από τις τράπεζες να τα πάρουν, διότι αύριο θα είναι τελευταία μέρα για τις τράπεζες, νομίζω, και πρέπει να τα φροντίσουν να πληρωθούν. Επίσης, να πω ότι από την περασμένη εβδομάδα, ως οργάνωση των συνταξιούχων, εγώ, σαν Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης, έστειλα επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας, με την οποία επιστολή ζητούσα, εν ώψη του γεγονός ότι όπως ήλθαν φέτος το Πάσχα και την Πέμπτη είναι την τελευταία εργάσιμη πριν το τέλος του μήνα, ζήτησα από την Υπουργείο Εργασίας να επισπεύσει την διαδικασία πληρωμής των συντάξεων και σήμερα με έχουν πληροφορήσει ήδη οι συνταξιούχοι ότι πήγαν στην τράπεζα και έγιναν τα εμβάσματα για τις συντάξεις τους. Γι' αυτό και αυτό να το μάθουν, ούτως ώστε το αργότερο αύριο είναι τη δευτεία μέρα για τις τράπεζες για να πληρωθούν. Για να μπορούν να πληρωθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αφορά μεγάλη μερίδα του. Αφορά όλους τους συνταξιούχους, πάνω από 100.000 συνταξιούχους. Μάλιστα, οπότε είναι πολύ σημαντικό και θετικό να πούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, έχετε πει ότι δεν είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που έχουν γίνει οι αξιολογήσεις, τα κριτήρια που έχουν μπει και τα λοιπά. Έχετε πει λοιπόν ότι έχετε την δυναμική, ότι θα δεν πτωείστε, ότι θα συνεχίσετε την προσπάθειά σας. Και το παράδειγμα που φέρατε ήταν πάρα πολύ ωραίο με τον παππού αυτόν που είπε ότι θα αγωνιστεί. Και για να παραδώσει σωστή την κληρονομιά των κατακτήσεων. Γιατί είναι εδάκριζε ο γέρος με τη σημασία της λέξης. Εδάκριζε. Μάλιστα. Ευχόμαστε λοιπόν η πολιτική να αξιολογηθεί καλύτερα στο θέμα των επιδομάτων, σε αυτές τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, σε αυτές που έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία μας και να αγκαλιαστούν όσο μπορούν περισσότερο. Έχω εδώ μπροστά μου, αγαπητή Αφροδίτη, πράγματα που είναι απίστευτα. Η γυναίκα, η οποία είναι 96 χρονών, παίρνει σύνταξη 580, μένει μόνη της και ζητά φροντίδα και την έχουν εγκρίνει 43 ευρώ φροντίδα για ένα μήνα. Πώς θα περάσει, ποιος θα τη βοηθήσει. 43 ευρώ για ένα μήνα επίδομα φροντίδας. Επίδομα φροντίδας. Εδώ έχω άλλη επιστολή που είναι απίστευτα πράγματα. Η γυναίκα 90 χρονών τα τελευταία 13 χρόνια παίρνει επίδομα τυφλού. Είναι στο κρεβάτι, σε γυροκομείο. Δεν βλέπει. Και τη ζητούν να πάει σε εξέταση από ιατροσυμβούλιο. Μετά τα 90 θα βελτιωθεί η όρασή της. Άκουσα τελευταίως τον πρόεδρο τον Αναπήρ να διαμαρτύρεται από ραδιόφωνο ότι μέλος τους 100 χρονών από την Πάφο απαιτεί το Υπουργείο Εργασίας να έρθει στη Λευκοσία με ασθενοφόρο να περάσει από ιατροσυμβούλιο, διότι πιθανόν να βελτιώθηκε η ανικανότητά του. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή ο τρόπος που συμπεριφέρονται αυτή τη στιγμή αυτοί που κυβερνούν έναντι των συνταξιούχων και νομίζω πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά, διότι οι συνταξιούχοι ανήκουν σε όλα τα κόμματα, είναι ολόκληρος ο κυπριακός λαός και πρέπει να τους σεβόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Σκαρπάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ και καλό Πάσχα σε ολόκληρον τον κυπριακό λαό και στους συνταξιούχους μας βεβαίως με αυτές τις δυσκολίες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας σας και να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στη 1 μέσα από την τηλεόραση του Plus. Γεια σας.